Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Άιντε πάμε, τι, αφού χωρίς, τι, βάλ τη μουσική πρώτα, γι' αυτό σε είπα, να πριν πούμε καλημέρα και μετά. Δώσε Χρήστο, άιντε δώσε. Έτσι θα το πάμε και θα περιμένουμε ξεκάθαρα, θα περιμένουμε για ποιον λόγο στη σημερινή εκπομπή θα ακούμε επί τουλάχιστον 2 ώρες αυτό το κομμάτι. Ένα από τα όχι 30 αγαπημένα μου τον κλάση. Δεν μ' αρέσει. Ναι, εγώ το λατρεύω, κομματάρα ναι. Είναι. Απλά δεν το βάζω στα 30 πιο αγαπημένα μου τον κλάση. Ξεκάθαρα. Για μένα, έτσι. Μου αρέσει πολύ. Είναι κομματάρα. Στα 30, δηλαδή αν μου λέει τώρα ο Παπαδόπουλας, γράψε 1, 2, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 30 πιο αγαπημένα σου τον κλάση. 6 φορές το χωροτήσεις και πάλι δεν ξέρεις τι να κάνεις εσύ. Προφανώς δεν θα ήταν αυτό. Δεν θα. Λοιπόν, για ποιον λόγο στη σημερινή εκπομπή ακούμε αυτό το τεράστιο κομμάτι από τους τεράστιους κλάση. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526, κάνεις ό,τι έκανε, το λέμε και ανατριχιάζουμε, η μία, η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η 792, Άκα Βαλεντίνα. Η οποία σαφώς απευθύνεται σε μένα. Αγαπούλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, τύχη και αγάπη. Δεν σε πιστεύει κανείς, δεν σε πιστεύει κανείς και καντεμιάζει το μήνυμα της κοπέλας, γιατί δεν ήταν δυνατόν μια κοπέλα με τόσο μεγάλη καρδιά και τέτοια ψυχή και τέτοιο μυαλό να μην χωρέσει και εσένα μέσα. Να μην χωρέσει όλη την κοινωνία. Δείχνεις πόσο λίγος είσαι, πόσο μικρός είσαι. Και γιατί... Καλύτερα έτσι παρά Πρίγιοβιτς. Και δείχνεις γιατί ο Θεός σε σμπρώχνει μέσα στο χιόνι. Και ανοίγει λάκκο χωρίς... Χρήστο, σαν άνοιξε λίγη ξαφνικά η γη. Το καταλαβαίνεις τον... Ποια γη να ανοίξει, βρε. Δεν πειράζει, ρε. Βρε. Ρίσκαρα και έπεσα. Με τις κακίες που σκέφτεσαι και λες, σε τιμωρεί ο Θεός, το κατάλαβες. Βρέθηκε ένας Ολυμπιακός να με βοηθήσει όμως, να ξέρεις. Εσύ, σου στείλε ο Θεός τέτοιο άτομο. Ναι, ναι. Σου λέει, κάτσε τώρα, έχουμε από κοντά τον Πάοκ να καπαράσουμε τη δεύτερη θέση. Αμα τώρα μου το λέει αυτό. Χρήστο, δες ο Θεός τι σημάδι του στέλνει. Πέφτει με το μηχανάκι στα χιόνια. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, βράδυ Παρασκευής στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, έτσι. Ήταν στον Εύρο, δεν θα γινόταν. Όχι στην Καλλίπολη, ναι. Όχι στο μικρό λίμανο. Στραμμένο. Όχι στο παλιό Φάληρο, έτσι. Όχι στην Πειραϊκή, στην Καλαμαριά, και έρχεται ένας Ολυμπιακός μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα ή μάλλον στα λευκά μεσάνυχτα, μέσα στην παγωνιά. Με πήρε με τα μάξι, με πήρε. Κοροϊδέ, το έκανε και αυτό ο άνθρωπος. Φυσικά, τι θα πάμε τα πόδια. Το μηχανάκι το άφησε. Του είπα το μηχανάκι, παίρνω τα κλειδιά, μην κάνεις αυτά που κάναμε εμείς. Παίρνεις το μηχανάκι, το πας στη θύρα αυτά και το κρεμάζει εκεί πέρα. Μην κάνεις αυτά που κάνουμε εμείς, έτσι. Όχι χαζά, όχι χαζά. Χρήστο. Όχι χαζά. Η αχαριστία του. Θα υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναβρεις τον Ολυμπιακό μετά από αυτό. Τον Ολυμπιακάρο, την Ολυμπιακάρο, οπότε δεν την βρίζω. Ο Θεός, ναι. Ο Θεός έστειλε σημάδι. Σημάδι, το έστειλε την Κυριακή. Στην εκεί, στα πετρέλαια. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Άντε, ρε, έγινε αυτό, ρε, φίλε. Ναι, Καλαμαριώτης Ολυμπιακός. Ναι. Καλαμαριώτης. Ναι, ρε, μαζί μας τα ουσιαστικά. Αλλά λέει, κοίταξε, α, λέει, επειδή θα πάρει κάνα 3 λεπτό τηλέφωνο, περιμένω. Σου λέει, θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πήρασε 4. Παλικάρι μου, χρόνια πολλά. Καλή καλή μέρα. Σε καλά, φωτισμό. Ψυχούλα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Βαλεντίνα, να είσαι καλά, ρε, εσύ. Να είσαι καλά. Αγαπούλες μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, τύχη και αγάπη. Περιμένουμε για ποιον λόγο στη σημερινή εκπομπή θα ακούμε από τους κλάση το Rock the Gaspa. Το ξέρει πολύ καλά και ο Τσαλτίδης, όταν έρθει θα το πω, το ξέρει πολύ καλά και ο Χρύσανθος, ότι το θεωρώ καντεμιά μεγάλη. Γεμάτη χαρά είστε και οι δύο. Να ξεκινάει. Ούτε καν θα μιλήσω για το βαθιά που θα φαντάζεσαι. Καθόλου θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ειλικρινά. Καθόλου δεν σε άλλα θέματα έχω. Δεν τον άλλο χαμογελαστό μπήκε. Ο άλλο άστο καλά. Ο άλλο σώθηκε, ρε, ο αυτοκράτορα. Σώθηκε. Στα κίτρινόμαυρα ο Πρίγιο! Στα κίτρινόμαυρα! Ναι, αλλά η ομάδα του κινδυνεύει, φίλε. Στα κίτρινόμαυρα κινδυνεύει! Στα κίτρινόμαυρα! Θα σωθεί τώρα με Πρίγιο. Πώς θα σωθεί? Το ξύλο το όρθιο. Ροντρίγκες. Το ξύλο το όρθιο. 5 εκατομμυριάκια ο Ιβάν. Έβαλε 100 εκατομμύρια. Το δοκάρι. Το δοκάρι. Έτσι δεν λέγανε, το δοκάρι. Ξέρει πολύ καλά ο. Όχι, ποτέ δοκάρι. Α, όχι, ποτέ. Το ξέρει. Σιγά, σιγά, δεν ακούσουμε ποτέ. Βγάλε το τέτοιο, ρε. Βγάλε το Willy, ρε. Βγάλε το Willy που πήρε προθέσει τηλέφωνο. Βγάλε το Willy. Δικαίωση Willy. Το πάει σε μια στιγμή. Το ντυμένο ξύλο 25 εκατομμύρια, μάλιστα. Λοιπόν, Χρύσανθε, ο Παπαδόπουλος το ξέρει πολύ καλά. Το ξέρεις και εσύ ότι το έχω σε καντεμιά να ξεκινάω πρωί, ειδικά Δευτέρα, και να διαβάζω μήνυμα άλλη εκπομπή.
Όμως ναι. Θα αναγκαστώ να διαβάσω, μην το βλέπεις. Θέλω να είσαι έτσι και να δω την αντίδρασή σου. Διαβάζω μήνυμα που ήρθε το πρωί στον Κωστή τον Τζαρό. Τον καλημερίζουμε και τον καληβδομαδίζουμε. Τεράστιος 169. Καλημέρα Κωστή, λέει 169. Καλή συνέχεια στον Κοτσίδα, κανείς πάνω από τα 4 γράμματα. Ας του πει όμως κάποιος ότι η πόρτα της Εθνικής Σερβίας έκλεισε με αυτή τη μεταγραφή. Έκλεισε. Διαπάντως. Πώς θα την κρίσει τους πρώην συμπαίκτες του. Θα του δώσει από κανένα χιλιάρικο από τα 25 εκατομμύρια που θα πάρει. Τσίπα μηδέν. Και θα τον κάνει αυτά, και... είναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα της UEFA, αυτό το βρωμοποδόσφαιρο που θέλετε. Αυτοί οι Σαουδάραβες να μην βγάλουν. Να μην βγάλουν. Να μην βγάλουν. Να μην βγάλουν ξανά ποτέ ούτε πετρέλαιο. Καλά θα τους παίρνει. Γραμμάριο πετρέλαιο να μην ξαναβάλουν. Να σηκωθούν. Να σηκωθούν, μα έχουν κάνει. Όταν πήρε το Λάσαρο το Λάμπρου από το φτωχό Ηρακλή, καλά ήταν. Θα πήρε μια χαρά τα λεφτά τη. Τριπούλη που έκλεισε όμω. Εσύ τώρα τα 10 εκατομμυριά και τα τσακίσει. Μια χαρά τα πήρε. Τα 9 μάλλον. Τριπάρε τα κλεισίδια. Ναι, θα πάρω και τον Ροντρίγκε. Δεν μα νοιάζει τα λεφτά. Δεν μα νοιάζει αυτά. Το ότι γίνεται άνω κάτω η ομάδα, αυτό μα νοιάζει πιο πολύ. Α πάει στο Γάλλο που γίνεται στο καλό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που γίνεται στο λαγό. Δεν τρέπεται καθόλου, ρε. Σου λείπουν τα λεφτά, ρε. Σου λείπουν τα λεφτά, ναι, ρε. Τι λες, ρε. Τι λες, σου λείπουν τα λεφτά, ρε. Πόσα είναι τα λεφτά που θα πάρεις, αγόρι μου, Γλυκό? 25 εκατομμύρια στα 4,5 χρόνια. Δεν θα παίρνεις 15 στα επόμενα 4. Όχι. Δεν θα παίρνεις 12. Όχι. Δεν θα παίρνεις. Πώς θα παίρνεις, ρε φίλε. Το πολύ 6. Το πολύ 6, 7. Άντε, ρε ξεφτύλες. Παναγιώτη, εξασφαλίζει τα ξεκουνά. Ναι. Κάποιοι, πάντα στη ζωή κάποιοι τα τρώνε. Κάποιοι δουλεύουν και κάποιοι καλά, τα τρώνε. Εντάξει, οκ. Okay. Είσαι η ομάδα που στηρίζεται στα λεφτά. Δεν υπάρχει δική. Σηκώθηκε, πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Σηκώθηκε, πήρε. Άντε, πες το αυτό στο μικρό. Τι να πηγαίνει με τα πόδια, μου. Πες το αυτό στο πιτσιρίκι που ζωγράφιζε εκεί στα σπάτα. Στο μπάζ με τα σπάτα που ζωγράφιζε τον πιτσιρίκι. Έπεσε στα χιόνια με τον πιτσιρίκι. Ηθική μηδέν, τελείωσε, φίλε. Μόνο το χρήμα, το βρωμοχρήμα αυτό, φίλε. Το πιτσιρίκι έχει ζωγραφίσει με την άσπρη και μαύρη φανέλα. Ναι. Α βάψει κίτρινο τα άσπρα. Ωραίο! Ωραίο! Τώρα φεύγει. Αυτό ήταν δικό μου. Το ζηλεύω. Ωραίο. Να και μια Δευτέρα. Άντε η τη χάρα! Επιτέλου ξημέρωσε Δευτέρα που χαμογελάει. Γελάτε επειδή δεν έχει παίξει ο ΠΑΟ. Κέρδισε το Άρη στο μπάσκετ. Μπράβο, μπράβο. Κέρδισε και ΠΑΟ κάρα μες στον κολοσσό. Πας εσύ, ειλικρινά, μου χάλασες όλο το σουκού. Τι είμαι εγώ, ρε. Από τον ΠΑΟΚ, τι ζητήσαμε. Είμαι εγώ, ρε. Ομάδα που έφερε Μαργαρίτη, παιχταρά. Η ομάδα που έφερε πρωτάλληλα στην πόλη στον μπάσκετ τελευταία. Ο Μαργαρίτης είναι για το NBA, έπεσε. Μαργαρίτης, με αυτό το πρωτομήθο τον κάνουμε. Έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου. Γιατί είσαι και εγώ πια σου, γιατί είσαι έτσι. Ναι, τα κόκκινα. Βασικά, ειλικρινά στο λόγο μου, δεν θέλω καθόλου εσείς το ξεκινήσατε. Ειλικρινά, δεν θέλω καθόλου για πριν. Βάλε λούμπα, let's go, βάλε λούμπα. Βάλε. Λοιπόν. Should I stay or should I go? Ερώκ δεν κάσπα έχω, ρε, κλάς το ίδιο. Should I stay or should I go? Περίμενε λίγο, έλα εδώ. Έπεσε στα χιόνια Παρασκευή βράδυ. Το τιμώρησε ο Θεός με το μηχανάκι. Ποιο. Έπεσε στα χιόνια, ναι, με το μηχανάκι. Ροϊπλόν. Στην Καλαμαριά μέσα. Και πάει και τον σώζει άνθρωπο. Τον σηκώνει, τον βοηθάει. Και τον κουβαλάει με το αυτοκίνητο, πάει σπίτι. Ναι. Τι ομάδα. Εγώ καλύτερα έπεσα από το πέρα. Ναι. Όχι. Εγώ καλύτερα έπεσα από εκείνο το πέρα. Από εκείνο το πέρα. Ναι, Ολυμπιακός, ναι. Ναι. Σημάδι. Ότι θα πέσει. Ο Θεός το τιμωρεί. Θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ναι, τρέμουμε τώρα. Α, καλά. Έτσι μεταξύ σας τα λέτε. Λοιπόν, Τσαλτίδη, αν ξαναβρίσει τον Ολυμπιακό ή πει το παραμικρό. Να δίνει ελπίδα ο ένας τον άλλο. Μπράβο σας. Ηθική μηδέν, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν θέλω. Εσύ μίλα ό,τι θε. Έχω άλλα θέματα, ειλικρινά. Μίλα εσύ. Το ξεφτιλίκι μια προσωπικότητα, φίλε. Ένα άνθρωπο γυρολόγο. Έτσι. Ένα άνθρωπο γυρολόγο. Να χαλάσει τώρα η μεταγραφή και να λέει πάλι πρίγιο! Αλεξάνδρ, σέρβε, μακριά! Τι θέλει να λε και αυτά να δώσει. Δώσει τα 10 εκατομμύρια. Δώσει τα 10 εκατομμύρια. Πάρτε τον και θα δούμε τι θα κάνουμε. Α έδευγε το καλοκαίρι, αγόρι μου γλυκό. Α έδευγε το καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Μεσού τη σεζόν, όπω λέτε, συμμορφωμένη. Σηκώνεται, παρατάει την ομάδα και φεύγει. Δεν θα πάρει τίτλο ποτέ. Εκεί θα βολοδέρνει Σαουδικές Αραβίες, Σιόν, Τζουγκάρντεν. Σήμερα γι' αυτό, αλλά άντε σου και δεν ξέρω τι. Ερώτηση. Έλα, τι. Ήσουν αδερφός του. Ήμουν αδερφός. Ναι, τι θα του λέω. Δηλαδή, ο Γιώργος. Όχι, όχι. Να είναι όχι, καλά ο Γιώργος, η οικογένειά του. Εγώ μιλάω σαν οπαδός αυτή τη στιγμή. Μιλάω σαν οπαδός, ρε φίλε. Μα έλα στη θέση στην άλλη. Να πάω και στη θέση στην άλλη. Είναι ο αδερφός σου, ο Γιώργος. Είναι αγόρι μου γλυκό. Είναι αγόρι μου γλυκό. Τι θες και στη ζωή σου. Είναι και τι θες στη ζωή σου. Εμένα, 1000 ευρώ με καίνε αυτή τη στιγμή. Όταν πήγα στο τελικό μας Πόρτο Σέλτικ, που μου τα δίνει ο Σκοτσέζος μπροστά, μπραφ, πάρει 1000 ευρώ, δεν έχω εισιτήριο να μπω. Εγώ δεν είχα ιδιαίτερο λόγο να μπω στο γήπεδο, αλλά δεν θέλω να χαλάσω αυτό που έχω φτιάξει μέσα μου, ρε παιδί μου, στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, στο μυαλό μου. Τα 1000 ευρώ θα τα έπαιρνα. Ναι. Σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Είμαι... 20... Έλα ρε Μαρέτο, τα δισέγγωνα και τα τρισέγγωνα. Έχουν πρόβλημα αυτοί. Εξασφαλίζει ρε, αγόρι μου, το πεντασέγγωνο. Δεν έχει 100 ευρώ στην άκρη, σαν Πρίγιοβιτς. Δεν έχει 100 ευρώ στην άκρη. Έχει φίλε καμιά 5, 6, 7 εκατομμύρια τάξει αυτά. Έτσι. Ναι. Θα πάρει φίλε από το ποδόσφαιρο. Φίλε, πάει για 25. Θα πάρει από το ποδόσφαιρο που σου φέρεται τώρα πλέον, ρε φίλε, σαν να είσαι βασιλιά.
που δεν τα ξέρει αυτά τα λεφτά, αν δεν υπήρχε ο Μπόσμαν, που έπρεπε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα να βάζετε λεφτά σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα, γιατί δεν έχουν παίξει άλλοι ποδοσφαιριστές, δεν έχουν πάρει τα λεφτά που παίρνετε εσείς. Έτσι, έχει 5-6-7 εκατομμύρια στην άκρη, μέχρι εδώ πέρα γίνεσαι Θεός και θα πάρει άλλα 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, είναι τεράστιο θέμα να έχει την τράπεζα 25, 15 ή 12. Βέβαια. Τεράστιο, βέβαια. Γιατί, για να τρώσει τα δισεγγονά μου, όχι ρε φίλε. Για να πάρει οδική αραβία. Είναι σαν να μου δίνει εμένα το άλλο ραδιόφωνο 500 ευρώ παραπάνω το μήνα. Έφυγα. Θα φύγει. Ναι. Πουλιτάρι. Είσαι ένα πουλιτάρι, ρε. Χρήστο, τα ακούς. Έχουμε ένα φίδι μέσα στο στούντιο. Είσαι πουλιτάρι. Γιατί, Χρήστο, γιατί, το ακούς. Γιατί αλήτη. Ακούς τα κατακάμπ, κόψτε αυτά. Αλήτη χαντ. Υπάρχουν και ραδιοφωνικοί σταθμοί πανελληνίως, έτσι. Υπάρχουν. Τώρα το θέμα είναι, αν κάποιος δημοσιογράφος ή ραδιοφωνικός παραγωγός θέλει και κάνει κάποια πράγματα που θα έκανε ο Πρίγιοβιτς. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αδέρφια, πραγματικά, όσο θέλει να μιλήσει ο Παναγιώτης, εγώ ειλικρινά δεν έχω καμία σχέση να μιλήσω. Δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δεν είναι θέμα, ρε φίλε, αν μπορείς να επιβιώσει ή όχι. Θα έχεις 25 εκατομμύρια στα επόμενα 4,5 χρόνια. Εντάξει, συν 15 που έχεις την άκρη, 40. Δεν θα έχεις 40, ρε φίλε, θα έχεις 15. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, γόρι μου. Τρώγονται τα χρήματα. Τελειώνουν, πάει. Φεύγεις. Ήλθον, είδο και απίλθον. Ζεις και φεύγεις. Και θα ζεις μια καριέρα ως ποδοσφαιριστή, ο οποίος που έπαιξε, φίλε. Που έπαιξε. Ένα τίτλο πήρες και αυτό με τον ΠΑΟΚ. Ένα τίτλο. Κάτσε, δεν το πάρει, δεν το πάρει. Τι? Δεν το πάρει τώρα. Πες, το κύπελο πήρε. Α, το κύπελο, συγγνώμη. Α, ναι. Α, έχει πάρει και στην Πολωνία, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Προτάσμα δεν έχει πάρει. Ναι, προτάσμα. Δεν θα πάρει, ναι. Ωραία, δεν θα πάρει ποτέ. Ωραία. Πού το ξέρεις, μπορεί να πάρει εκεί πέρα. Πού θα πάρει, ρε. Σωθούνε, ρε. Κατάρα. Κατάρα στο πετρέλαιο, να μην βγάλετε σταγόνα. Άμος και χαλίκια να βγαίνουν εκεί. Όπα, Rock the Gaspa. Να φύγουν από το ποδόσφαιρο αυτοί εδώ. Μπράβο, Rock the Gaspa. Καλημερίζουμε τους ήχηδες από τη Σαουδική Αραβία με Rock the Gaspa. Κάναν τη σύντη ομάδα, ρε. Κάναν τη σύντη ομάδα. Από τα δολάρια. Από τα δολάρια. Έγινε η σύντη ομάδα. Έγινε η σύντη ομάδα. Έγινε στην ομάδα που είναι, ρε φίλε, μια κουκίδα σχέση με την Manchester United. Κάτσε τώρα. Στην ιστορία. Και εσύ τώρα πα ξαφνικά πα για τίτλου. Ποιο ξαφνικά, ρε φίλε. Υπάρχει μια. Όχι διαχρονικά, είναι μια μεγάλη ομάδα. Δύο πρωταθλήματα είχε. Περίμενε λίγο. Τώρα πα για τίτλου. Περίμενε. Απαιτεί τίτλου. Ναι, φυσικά. Καταρχάν, το πρωτάθλημα τελείωσε. Πώ τελείωσε. Το έχει πάρει. Τελείωσε άγγολο. Κάτσε τώρα. Τώρα θα γίνει μάχη. Τώρα πρέπει να αναλάβει ο λαό του Πάου, καγόρι μου. Να φύγω, τι έγινε. Και όχι σηματάκια έτσι από εδώ, χαχαχαχού. Τώρα πρέπει να γίνει μάχη. Ο Χριστό. Τώρα πρέπει Χριστό, να γίνει μάχη. Ξεκίνα γράφε. Μάχη. Μείον τρεις. Για να μην σου πω και το άλλο. Πόσο είναι η ρήτρα 10 και θέλω να δώσω σε δόσεις. Και δεν τους στάνανε. Μπορεί να καλέσει καμιά Ελλάδα. Τσοντάρτερης και αναδιάρη από αλλού. Νότια μεριά. Δεν ξέρω. Α, σε παρα... Δεν ξέρω. Και σε δόσεις δίνεις 25 και δεν κολλάς να δώσεις τα 10. 10 τώρα. Τώρα. Πώς αφήνει ο ΕΦ αυτό το πράγμα να γίνεται, ρε φίλε. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν δίκιο εκείνο. 12 χρόνια συμβόλαιο, τελείωνες, ρε φίλε. Είναι πάνω η ομάδα. Πήγαμε τώρα στο άλλο άκρο. Σου διαλύει την ομάδα. Γιατί να σου πω κάτι. Φερρυπίν, η άλλη τη χάρτη μπορεί να θέλει άλλους 4 παίκτες. Ναι. Δίνει για τον Μπέλκα 10. Μπράβο. Δίνει για τον Πασκαλάκη 9 και για τον Μωρίτσιο 14. Σωστό. Πες μου τι κάνεις. Βγαίνει δεύτερο. Ούτε δεύτερο. Ούτε δεύτερο. Ναι, ούτε δεύτερο. Ούτε δεύτερο. Πώς το επιτρέπεις, ρε φίλε, εσύ σαν ομοσπονδία ποδοσφαίρου το πράγμα. Πώς το επιτρέπεις. Σαν παγκόσμιο οργανισμό. Ναι, ναι, σαν παγκόσμιο οργανισμό. Τώρα θα πεις και για το ποπόσο δικό μου. Δεν και εγώ σου, ας πούμε, τι γινόταν στην Ελλάδα. Όχι, στην... να πω την αλήθεια. Τα λες, τα λες. Τα λες, απλά δεν το λες με τέτοιο ύφο. Τα λες πολλές φορές. Τα λες. Τα έχεις πει πολλές φορές. Φοβερό. Απλά δεν τα λες με τόσο έντονο. Το καταλαβαίνω τώρα. Σε καταλαβαίνω. Πάρ τα λεφτά σου, κάτσε εκεί σε Σαουδική Αραβία 4,5 χρόνια να κοιτιέσαι με τη γυναίκα στο δωμάτιο. Ωραία ζωή. Φανταστική. Αν ακούει ο θαλαμοφύλακας, φανταστική ζωή. Πήγε ο περήφανος ο Σέρβος ο Νταγκλαράς εκεί που ο Δόνης πήρε πρωτάθλημα και τον ξεφώνιζες. Εντάξει, εκεί πάει. Λοιπόν, όσο θέλει ο Παναγιώτης πραγματικά τον Ταλκά να μιλήσει ό,τι θέλει. Φαρμακώθηκα, φίλε, από τον Κυριακό. Εγώ δεν θέλω για πρίγκιπα σήμερα, μπάτι με ειλικρινά, πέρα το καβαλέ, το ροκ δεν κάσπα και χαζά, τίποτα καθόλου ειλικρινά. Έχουμε άλλα θεματάκια. Εσύ όσο θες μιλά για αυτό. Βάλε λούμπα. Δεν σε αγαπώ. Δεν σε απαγορεύω. Συγγνώμη, έτσι. Να σχολιάσει κάποιος ότι ο Παπαδόπουλας είχε ατύχημα Παρασκευή βράδυ, λειτουργήσε, το λέω και μπροστά του, έτσι, του το είπα, βλακωδός, πήρε μηχανάκι για να διανύσει απόσταση 1.300 περίπου μέτρων μέσα στην Καλαμαριά. Και αδιανύει πατσαβούες. Έπεσε στα χιόνια μετά, κατά την επιστροφή στο σπίτι και τον έσωσε ο παδός του Ολυμπιακού. Στην Καλαμαριά μέσα, έτσι. Καλαμαριώτης, έτσι. Ναι, ναι. Ή από άλλη περιοχή. Καλαμαριώτης. Ναι. Καλαμαριώτης, ναι. Τέλος. Βρέθηκε ένας Ολυμπιακός Καλαμαριώτης, από τους πολλούς που έχει μάλλον η Καλαμαριά, και τον έσωσε. Λοιπόν, γελάει ο κόσμος με το μήνυμα του 169. Δεν γελάει καθόλου. Το λέω καλοπροαίρετα του ανθρώπου, έτσι.
Να πω το όνομά του, είναι Γιώργος, Γιώργος ο φίλος. Γιώργος, τον δηλαδή... προσβάλλει συνέχεια από την αρχή της εκπομπής. Δεν στο προσβάλλω. Ναι, γελάς. Δεν στο προσβάλλω. Είναι αυτό που λέει τώρα, ότι ο Πρίγιοβιτς, ας του πει λέει κάποιος, ότι η πόρτα της Εθνικής Σερβίας έκλεισε με αυτή τη μεταγραφή. Ξέρεις τώρα, η αγάπη του Πρίγιοβιτς προς το έθνος, προς την εθνική, ας πούμε, δηλαδή. Α, νιώθει κιόλας, αφού γεννήθηκε στην Ελβετία τώρα. Τι σχέση, παιδιά. Δεν είναι καν παιδί πολέμου, ας πούμε. Μπορεί να γεννήθηκε. Το 90 είναι αυτός, κοντά σε μένα, 21 Απριλίου, 19 μου. Θα έπαιζα εγώ. Και εγώ την αγαπάω την Ελλάδα. Την αγαπάω την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Την αγαπάω. Και μου δίνει τώρα ο Κιώσης, μου έλεγε, σε παίρνω σε μία δουλειά, εγώ κάνω ραδιόφωνο και Κιώση Radio, στο Κιώση Radio, και σου δίνω το μήνα 800 ευρώ παραπάνω από το Λίμπερο. Το μήνα 800. Τέλος. Και να έλεγα εγώ, αλλά κλείνει να μου λέει ο Παπαδόπουλος. Ρε εσύ, κλείνει η πόρτα στην εθνική ομάδα στην Ελλάδα. Δεν σε παίρνουνε. Ξέρεις τώρα εγώ, Ξέρεις τώρα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε η Βαλεντίνα μας ξεπαρθένιασε SMS-ικά. Δεν την αδικήσαμε. Το διαβάσαμε πρώτο. Παιδιά, είμαστε εδώ πέρα ενωμένοι δυνατοί. Δευτέρα σήμερα 7 Γενάρη, σωτηρία του 2019, η σύναξη Ιωάννου, Προδρόμου και Βαπτιστού. Μπράβο. Κοινώς, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όσες και όσους γιορτάζουν. Θα πω το κλισέ, όσο και αν το συχαίνομαι. 45 Γιάννης, ενός κοκόρου γνώση. Σήμερα γιορτάζουν τα 2/3 της Ελλάδος. Όχι της Ελλάδας, της Ελλάδος. Τα 2/3 γιορτάζουν σήμερα. Να καλωσορίσουμε και οι Ιορδάνηδες βέβαια. Όχι, χθες ήταν αυτοί. Ποτάμος, ναι. Φωτεινή και οι Ιορδάνηδες ήταν χθες και οι Ιορδάνες κτλ. Καλά, τα είπα παιδιά. Χτύπησε το τηλέφωνο. Α, Σάββατο, Σάββατο, τον φώτον, εντάξει, με τον καιρό που είχε. Λοιπόν, εδώ μέσα, εσύ Χρήστο, Γιάννη έχουμε εδώ πέρα μέσα. Ο Ζάτσι. Τον διαφημιστή. Τον Τζόνι τον Ζάτσι. Μην τον πάει τώρα, θα αυτό σκεφτεί να πει. Άλλωστε, με το Ζόρι 2. Αν το σκεφτεί, είμαστε περίπου 45 άτομα. Χρόνια πολλά και καλά στον Γιάννη το Δουδουλάκη, εκ των ιδρυτών του Λίμπερο. Γιάννη, καλημέρα, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ο οποίος παρέμεινε εδώ. Άλλοι γίναν Πρίγιοβιτς. Τι είπες τώρα, είναι σαν να φεύγει ο Ιβάν. Άλλοι γίναν Πρίγιοβιτς. Χρόνια πολλά σε ποιον. Σε ποιον. Σε ποιον. Στον Γιάννη. Και σε ΠΑΟΚ. Γιάννη Γούβερνο. Ιβάν Ιγνατίεβιτς, ναι, Γιάννη ναι. Σαββίδη. Ωραίο δώρο του σου κάνω σέρβος. Ιβάν, χρόνια. Γιατί άσχημο του έκανε. Ωραίο δώρο σου κάνω σέρβος. Χρήστο, γιατί Ιβάν. Άσχημο του έκανε. Τι τι κοροϊδεύεις ειρωνικά τώρα. Σερβία, Ρωσία, Ορθοδοξία, μπράβο. Ιβάν, αν ακούς, στείλε κανένα κερασματάκι καλό εδώ. Ναι. Σίγουρα ακούνε άνθρωποι του. Λέοντο Σοφού 18, έκτο όροφο. Παπαδόπουλα, Κιώση, Τσαλτίδη, Ασλαμή. Περιμένουν δωράκι. Λοιπόν, να πω εγώ, χρόνια πολλά και καλή χρονιά και ευτυχισμένα. Στο Γιάννη Αγγελάκα. Γιορτάζει κι αυτός. Πώς το λέει. Αγγελάκα, να είσαι καλά, Γιάννη. Χρόνια στο Γιάννη, το φίλο μου του Ολυμπιακού με βοήθησε. Στην τεράστια μορφή. Θα δίνουμε τέσσερις μονές, από τώρα το λέμε, να είμαστε γεροί, τέσσερις μονές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Αγγελάκα την Παρασκευή 1η Φλεβάρη στο Block 33. Είναι πολύ ωραίο διήμερο αυτό. Παρασκευή 1, Σάββατο 2, ο Γιάννης Αγγελάκας με την μπάντα του θα είναι στο Block 33. Οι βραδιές αναμένονται και οι δύο sold out, ειδικά του Σαββάτου. Εμείς θα δίνουμε για την πρώτη βραδιά την Παρασκευή τέσσερις μονές προσκλήσεις. Το λέμε από τώρα. Να είστε σε ετοιμότητα. Να σε ρωτήσω μια ερώτηση μόνο. Ναι, το ο Δικάπριο πιο. Να μου κάνεις μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ή να με ρωτήσεις κάτι, ή να μου κάνεις μια ερώτηση. Για ποια ταινία πήρε τέτοιο βραβείο τέτοιο ο Δικάπριο. Πώς λέγονταν εσύ, και τη ξεχνάω μια λέξη, Inception. Για το Revenant, ναι. Που σημαίνει. Συγγνώμη, δεν πήρε. Δεν πήρε βραβείο για την άλλη ταινία που είναι τέτοιο πράκτορ. Ο ιδρυτής ουσιαστικά του FBI. Πώς λέγεται ταινία, κάπως. Α, ταινιάρα, ναι. Ναι. Είναι δυνατόν να μην έχει πάρει. Ποιο είπες? Τζέι Έντγκαρ, ναι. Το Τζέι Έντγκαρ, ναι, ταινιάρα. Την είχε χθες το βράδυ 3 η ώρα. Ταινιάρα. Ταινιάρα. Ναι, σκηνοθεσία. Τι έκανε? Σκηνοθεσία είναι κλειδί μου. Ναι. Πήγα χθες στο The Mule. Πήγα στο The Mule. Παποράκι. Καλό, εντάξει. Καλό. Δεν πω σε κάποιον, δηλαδή. Νίτρον και δεν πα. Καλό. Καλό. Αμερικάνικο, mainstream. Καλό. Με αυτόν πεθαίνω μόνο που περπατάει. Ποιον? Ακόμη στα 85, πόσο είναι, 84, περπατάει. Μα δεν έπαιξα πουθενά. Σαν να τον βλέπω. Ε. Δεν έπαιξα πουθενά. Για ποιον μιλάς τώρα, εσύ λες, γιατί βλέπω που περπατάει και πεθαίνω. Νόμιζα για μένα λες. Περπατάζε, εσύ γελάει η κοινωνία, όλη καλαμαριά. Σαν να τον βλέπω ακόμη να περπατάει στον επιθεωρητή Κάλαχαν. Πλάκα μας κάνεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ
και να έχει ολόψυχα καλή χρονιά και να του πηγαίνουν όλα καλά στον Γιώργο από την Μενεμένη, γέννημα θέα Μενεμενιώτης, ο παδός της ΑΕΚ, που μου μίλησε το βράδυ του Σαββάτου στους Λευκή Συμφωνία και τους Μαύρου Μαγιονέζα. Γιώργο, πραγματικά δεν έχω λόγια, με διέλυσες και με γέμισες με κουράγιο και ελπίδα με όσα μου είπες. Γιώργος από την Μενεμένη, γέννημα θρέμα Μενεμενιώτης, ο παδός της ΑΕΚ. Τέτοιο παιδί, με τέτοιο ήθος, τέτοια συμπεριφορά. Άστο, τη γνώση, την πανεπιστημιακή, την ακαδημαϊκή και όλα αυτά, αυτά πες ότι εντάξει, δεν μου λένε αυτομάτως κάτι. Μπράβο, ρε Γιώργο. Μπράβο, ρε Γιώργο, να σε κάνω καμία σχέση με σύνδεσμο. Απλά ΑΕΚ. Απλά ΑΕΚ. Ο οποίος ακούει μόνο αθηναϊκά ραδιόφωνα και μόνο από Θεσσαλονίκη, μόνο. Το βρήκες. Τι είδε. Ασλαμή. Ό,τι λόγια, ό,τι μου είπες και τον Παναγιώτη, το συμπαθώ. Εντάξει, το συμπαθώ. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά. Να σε καλά. Τέτοιο παλικάρι, στη Μενεμένη, τέτοια συμπεριφορά, τέτοιο ήθος, τέτοια ευγένεια. Τι έχει Μενεμένη. Ζητώ συγγνώμη για ό,τι καμιά φορά λέμε για τη Μενεμένη και ο Παναγιώτης και ο Ραπτόπουλος. Ο ορισμός των υπότων. Σιγά. Πνιγούμε σιγά, γιατί τα λες. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Είχα στο μυαλό μου, ρε Ρωμανίστα, ειλικρινά, στο λόγο μου. Καλή χρονιά και από μένα. Γύρισε κανένας ηχολήπτης για να ανεβούν οι εκπομπές που χάσαμε μέσα στις γιορτές. Έχουμε μείνει στην εορταστική τρόικα, λέει ο Ρωμανίστα. Να είσαι καλά, Ρωμανίστα. Κάποιοι θα παίζουν επανάληψη, δεν νομίζω τώρα ξανά. Πού να πάει ο Πρίγιο, βρε! Η βαλίτσα από το Ροστόφ έρχεται, λέει ο υπέρ αισιόδοξος, αγαπημένος μου ΠΑΟΚΤΣΙΣ 164. Ναι, τι εννοεί. Ξέρει κάτι αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που. Τελευταίο μήνα τέτοια με στέλνει. Πού να πάει, λέει ο Πρίγιο, βρε! Η βαλίτσα από το Ροστόφ έρχεται. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα ότι. Έλα, διάλειμμα, διάλειμμα. Για έχουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο break με μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού. Προσδεθείτε όσοι οδηγείτε. Πεθαίνω για σεξ με αγάπη. Α, είσαι και ρομαντικιά δηλαδή. Εντάξει, δεν με λες και εγώ μαντικιά. Εδώ είμαστε συντρόικα στο λίμπερο της καρδιάς σου και λέμε αντίο στον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς με το καταπληκτικό Rock the Gaspa των τεράστιων Βρετανών κλάση. Για ποιο λόγο ο Αγγελάκας διέλυσε τις τρύπες και με ό,τι σχήμα έχει δημιουργήσει παίζει 80% τρύπες, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Τεράστιο ερώτημα το οποίο το έχει θέσει και ο Ασλαμής. Το έθεσε ο Ασλαμής εδώ πέρα και έγινε κακός με κάποιους, έτσι, εδώ και πολύ καιρό. Το θέτει τώρα ο παδός του ΠΑΟΚ, ο Θουβού. Θουβού, σε λατρεύω. Πρέπει να είσαι, ρε φίλε, ο μόνος ΠΑΟΚΣΙΣ σήμερα που στέλνει μήνυμα σε αθλητικό ραδιόφωνο και έχει να κάνει με τον Γιάννη Αγγελάκα και τις τρύπες. Δεν το αναφέραμε γι' αυτό. Είσαι Θεός. Για ποιο λόγο. Δες με τι ασχολείται ο Θουβού σήμερα. Που είναι φόλα πάω και πρίγκιπτς και τέτοια. Για ποιο λόγο ο Αγγελάκας διέλυσε τις τρύπες και με ό,τι σχήμα έχει δημιουργήσει παίζει 80% τρύπες. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Σου φέρα το κίτρινο μαρκαδόρο. Να βάψεις. Τις άσπρες τέτοιες. Να το αφήνω. Μπράβο. Εδώ. Πάρε, γράψε τις άσπρες. Το δίνω. Δηλαδή, τώρα. Πρότεινε ο Τσαλτίδης, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θυμάστε την εικόνα εκείνη, το παιδάκι στα Σπάτα που ζωγραφίζει σε χαρτί με μολύβι τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς και κάνει κοντινό σκηνοθέτης και συγκινήθηκε δάκρυσε όλη η Ελλάδα. Προτείνει λοιπόν ο κύριος Τσαλτίδης, που είναι άνθρωπος και ειδικά τέτοιες μέρες. Ναι, ρε φίλε, το παιδί. Ναι, να πάρει και να βάψει με κίτρινο μαρκαδόρο τα λευκά κενά. Γιατί τώρα ο Αλεξάνδρ ντύνεται στα κίτρινο μαύρο τη. Πώς λέτε αυτή τη θέση, Άλλη τη Χάντ. Η τη Χάντ σκέτο, άλλη τη Χάντ. Έχει και ένα άλλο μπροστά. Άλλη τη Χάντ. Η άλλη πρέπει να είναι αυτό. Χορηγούς θα δώσουμε παλίκα, ρε. Φυσικά για τον όνομα δεν περίμενα τον Τρίκης να μην πάει. Αυτός πήγε κολυμπώντας θα πήγαινε. Άνθρωπος ο οποίος κάνει μεταγραφή στην Τουρκία, παίρνει ένα κάρο λεφτά και κάνει παζάρια, ρε φίλε, για την τέτοια, την μεταφορική. Το 20 ευρώ. Το 20 ευρώ, φίλε. Να το βάλουμε τώρα το θέμα ή αύριο. Ποιο θέμα. Και παίρνει το ποδηλατάκι, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ωραία. Γεια, δώσε. Άστο. Κάτι ζήτησε ο Χρήστος προφανώς. Να ακούσουμε. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Τα λεφτά δεν μ' αγάπας. Ποτέ η ώρα. Αυτό θα πει ο Ιβάν σήμερα στον Πρίγιο. Γιορτάζει ο Ιβάν, δύο χρόνια πολλά, κύριο Γιάννη. Ιβάν το λένε. Γιάννης, τι Ιβάν το λένε.
πάνε του Αγίου Ιβάν στη Ρωσία. Γιάννη, το έχει κάνει Γιάννη. Πώ λε Τζον, ρε φίλε. Τι σημαίνει Τζον, είναι Τζον Θόδωρο. Επίσημα Γιάννη, ναι. Γιατί τον λένε Ιβάν Σαββίδη. Επίσημα Γιάννη δεν είναι Γιάννη. Γιάννη μα. Με διαφορά. Ιβάν Ιωάννη Ιγνατίεβιτ Σαββίδη. Επίσημα πολλά πε. Θα φωτογραφηθεί η πόλη. Παιδιά, το Τζαλτίδι έτσι Δευτέρα έχω να τον δω περίπου στάνταρ 2 μήνες. Τάδε μ' αγάπας. Και δεν τον ξαναδάει. Και από αντίπαστο βαρακιόλας. Δώσε λίγο ρε Χρήστο, όχι μόνο κλάση, όλο κλάση, κλάση, κλάση. Να ακούσουμε λίγο αντίπαστο. Στο εκτσάκι. Το αντίπαστο. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα. Έχει παίξει. Και δεν τα ξέρεις που χρωστάς. Με τον Βόσδου. Τα κάνεις όλα για τα λεφτά. Δεν ξέρουμε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, είναι κοντά μας. Έχουμε χορηγούς. Είναι κοντά μας. Πρώτη ώρα. Η κρεαταγορά Νιγρίτα σας περιμένει και για το σημερινό αηγιανιάτικο τραπέζι, έτσι. Στην Βασιλή Σόργας 168, 10 χρόνια βρίσκεται εκεί. Συνεχίζεται μια παράδοση από το 1953, η μπουτίκ κρεάτων, κρεαταγορά Νιγρίτα. Την οποία δεν θα έχει η γυναίκα του Πρίγιοβιτς εκεί. Ο Βασίλης σας περιμένει για καταπληκτικό εξοχικό, για διάφορες συνταγές που θα μορφύνουν το τραπέζι σας και σήμερα που είναι τα Γιαννιού, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες. Βασιλής Όλγας 168. Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, την οποία ασφάλεια μπορεί να τη χρειαστεί και ο Πρίγιοβιτς στη χώρα που πάει. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, σας ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Είναι το νέο τηλέφωνο, 2310-911-701. Νέο μήνυμα του Θουβού. Καλημέρα, Παπαδόπουλα, πουλενάρα μου, μη μασάς. Το Μάιο μαζί θα πανηγυρίζουμε. Μάριε, πάντα είχα απορία, ρε φίλε. Γιατί λένε κύπελο Ελλάδας και όχι Ελλάδος. Περίμενε. Όχι, ρε, άλλοι το λένε έτσι. Κατά 99% επίσημα το λένε Ελλάδος. Όχι Ελλάδας, είσαι το αντίθετο. Ακόμη και τώρα, που είμαστε εποχή εντελώς τελείως της δημοτικής. Το σωστό λέει ο Χιγολίπτης είναι Ελλάδας. Το σωστό είναι Ελλάδας τώρα, ναι. Και όμως έχω δει σε εφημερίδες, κυρίως εφημερίδες, κύπελο Ελλάδος. Τηλεοπτικές μεταδόσεις για το κύπελο Ελλάδος. Το βλέπω και τώρα, πρόσφατα το είδα, το είδα. Τώρα. Και εγώ πολλές φορές το λέω, κύπελο Ελλάδος. Πήγα να δω αυτό το Άρη Σαββάτου με Ολυμπιακό για το κύπελο Ελλάδος. Που έχουμε παίξει εμείς καμιά 80 τελικούς, ναι, γι' αυτό λέω. Μπράβο. Πάω. Που δεν γινόταν στην Θεσσαλονίκη να το πάρει. Και έχουμε πάρει μόνο 6. Δυστυχώς. Τι να κάνει. Σε όλες τις χώρες γίνεται στην πρωτεύουσα. Αυτή θέλα να γίνεται αλλού στα χωριά. Κυρκό, Κυρκό που ήθελε να παίξει. Ναι, αλλά όταν ήταν να παίξει με τον Άρη, έπαιξε ένα καφτατζόγλιο που έχασε και ένα τούμπα. Τι να κάνουμε, και είχε οριστεί. Τι να κάνουμε. Ο Γκαγκάτση. Ήθελε αλλού. Όχι. Αλλά όταν είναι υπέρ σου οι ορισμοί, δεν λε τίποτα. Ήθελε αλλού. Έπρεπε να πάει το 2010 για να παίξει τελικό στην Εστοάκα. Α, πάμε τώρα στο Ριάντ. Έχει να παίξει τελικό Αθήνα. Πότε έπαιξε. Πάρε λίγο Ριάντ. Πάρε λίγο Ριάντ. Τον υπεύθυνο επικοινωνία τη Αλτιχάτ. Ναι, ναι, ναι. Τα 10 εκατομμύρια άρε. Βγήκε φάτσα κάρτα. Χαμογελαστό έτσι Ροντρίγκη. Ε, ρε λε για τη σκηνοθήκη. Κα τώρα τα λε αυτά. Τι κάνει το χρήμα, ρε φίλε. Τι ηθική, ρε φίλε. Τι κάνει το χρήμα, ρε φίλε. Τι κάνει το χρήμα, ρε φίλε. Ο Πασχαλάκης έκανε προσφυγή στον Μπας Γιάννενα για 4 χιλιάρικα. Και τον πήρε κούτρα. Τον πήρα κούτρα, τζάμπα. Ε, όχι ακριβώς. Άσιο Γιάννενα. Που έφαγε τον κόλο από τον Παστακό από 35 μέτρα. Άσε τώρα, αρχίσατε πάλι. Να και μια Δευτέρα χαρούμενη για εσάς. Μπράβο. Χωρίς να έχει παίξει ο Πάο, βέβαια. Χρήστο! Πώς δεν έπαιξε, έπαιξε το μπάσκετ. Καλά τον έκανε, φίλε. Με σταματάει χθες πάω, ξύσει ειλικρινά. Πήρα συγκάτοικο από τον καταστροφητή του Ηρακλή που έπεσε στο Περιστέρι, να ξέρεις. Κάτσε ένα-ένα. Συγκάτοικο. Πήρα συγκάτοικο, όχι συγκάτοικο, ένα φίλο, ο οποίος ήρθε για 3 μέρες τώρα εδώ. Μπασκετμπολίστα του Ηρακλή, ο οποίος έπεσε στο Περιστέρι. Έπαιζε αυτός ο φίλος του. Αυτός που είπε. Ποιον είπε, ρε. Τραυματίας. Α, αυτός είναι, ναι, τραπέζι. Ο οποίος λέει έφυγε τώρα. Λέω που πήγε, έχουν αγώνα λέει. Λέω είναι καλά, είναι ευχαριστημένο. Λέει πάρα πολύ. Ναι. Πληρώνει ραντεβού στο μπάσκετ. Ναι. Χαράει, σε τι δινάρια. Δρακόπουλος πληρώνει. Έχει, ναι. Έχει, αλήθεια. Έχει πετάξει πολλά λεφτά. Σοβαρά. Τι? Ναι. Έχει, σοβαρά, πράγμα, ναι. Ο άνθρωπος, ναι. Χάσαμε όμως και σπου. Πού? Στην Κο. Ένα-δύο. Τον Ιπποκράτη. Μήπως το βγάλα τελείως. Αυτοκτονική ήταν. Αυτοκτονική. Πότε έχασες τώρα πάλι, έχασες. Στην Κο, από τον Ιπποκράτη. Είναι βέβαια καφή, είναι η έδρα καυτή, γίνονται επεισόδια και πού. Τα γυαλιά δεν τα βγάζει μαγιά, έτσι, μαγιά, μπήκε μάγκα. Όχι, έχω ξεχάσει τα άλλα. Αυτό τι είναι. Είναι και σε βοηθάν τώρα αυτά. Μοιοπία είναι, ρε φίλε. Α, μπράβο, εντάξει. Κανονικά. Ναι.
Αλήθεια. Βάλτε στην αγορά. Αυτό τώρα πώς ήρθε. Εγώ το διάλεξα. Λούμπα. Τεράστιο κομμάτι, φίλε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο είναι. Τι μπορεί, εσένα θολό. Εσένα με μαλλιά. Θα στα ανοίξει, είναι κεφάλα. Θα στα ανοίξει. Πάρτα, θα στα ανοίξει. Προσβολέ συνέχεια. Γιάννη Γούμενε, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Να αγιάσει το χέρι του Παοκτσί που σε χάιδεψε. Λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Σήμερα περιμένω μήνυμα από τον 007, έτσι. Διάβασε το ξανά το μήνυμα του Γιώργου Τιτάλου, γιατί δεν το άκουσε ο Τσαλτίδης. Λοιπόν, Τσάλτα, άκου λίγο. Δώσε λίγο μουσική, δώσε λίγο μουσική και διαβάζουμε μήνυμα Γιώργου προσδεθεί Ιταλού. Προσδεθεί το, πώς λες, πες το. Για να φτιαχτεί ο Τσαλτίδης, προσδεθείτε ξανά μανά όσοι οδηγάτε. Γάτε, γάτε. Πάντως να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα τώρα. Ναι, μας δίνει τον ακόλουθο διάλογο. Ακούω το μήνυμα. Μας δίνει διάλογο. Για δώσ' το διάλογο και μετά. Ναι. Πεθαίνω για σεξ με αγάπη. Α, είσαι και ρομαντικιά δηλαδή. Εντάξει, δεν με λες και εγώ μαντικιά. Δεν κατάλαβα. Τώρα σιγά σιγά το επεξεργάζεται. Α, τον αγάπη. Σαν αυτά που λέγεται, σ' αρρώζει τον ακπομ. Για τον ακπομ, ε. Ναι, ακπομ είναι, επειδή είναι Βρετανός ο άνθρωπος. Αγκόπ, αγκόπ. Άμα έχει προσόντα δηλαδή, βάζει γκολ. Λοιπόν, αναγκάζομαι. Πέρα από την πλάκα, πέρα από την πλάκα. Πες το για να πω, Πρίγιοβιτς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λίπερο. Ο Πρίγιοβιτς είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Βλαχοπούλου. Ρένας. Της Ρένας Βλαχοπούλου. Θεός χωριστεί. Που βλέπεις στην ταινία, ρε φίλε, την ελληνική ταινία. Πόσο πεκταράς σε δευτερόλεπτα γίνεται παλτό και πώς το παλτό γίνεται πεκταράς. Ένας άνθρωπος τον οποίο τον απογειώνεται χωρίς τέλος. Το Χούλιο, είναι ο Τσιβιλίκας, μου το φέρνει το Χούλιο. Και τώρα κρατιέστε ακόμα. Μόλις υπογράψει. Δεν παίζει Βλαχοπούλου στα μία κυρία στα Μπουζούκια. Ναι. Αυτό ποιο είναι, ρε, με τη Βλαχοπούλου. Η Ρένε Νοψάιτ. Ναι, ρε, καλό. Ακούς. Μόλις όπου υπογράψει. Όπου παίζει η τεράστια μοναδική Ελίζα Βόζενμπεργκ, βέβαια. Έτσι. Μπράβο τη Βόζενμπεργκ. Κοπελάρα, 19 ετών. Κοπελάρα, όντως. Άκου λίγο. Μόλις υπογράψει ο Πρίγιοβιτς, τα δοκάρια και όλα αυτά, τα αγκούρια, τα τηλεγραφόξυλα κτλ. Θα τα λένε αυτοί. Έλα. Να μα τα τελευταία, ναι, έλα. Δεν κρατιούνται, έλα αγάπη. Έλα, αγάπη. Έλα μάτια μου. Δεν κρατιούνται αυτοί. Γιατί ό,τι να είναι, λέει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν κρατιούνται αυτοί. Τελευταία νέα πια είναι επίσημα. Θέλω από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ντύθηκε κίτρινο μαύρο. Σε βλέπω ψιλοαραβικό λουκ. Μουτζαχεντίν, μουτζαχεντίν. Έκανε ένα τσουκ από σήμερα και η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μουτζαχεντίν, να ξέρει. Έχουμε ιερό πόλεμο. Τζιχάντ έχουμε. Ασέβεια και αγένεια αυτό. Όχι, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν θα πει καλημέρα. Έχει εκπαιδεύσει ο Κόλκα. Μπράβο στον Κόλκα. Έτσι θα μπαίνουν. Δεν σα μιλάμε και φεύγουμε. Έτσι, αυτό θα την γίνει. Περνάω 13 χρόνια. Δεν πειράζει, θα το συνηθίσει. 33 χρόνια. Ναι, όσο είναι. 33 χρόνια και μιλά! Αυτό τι είναι. Όχι και μιλά. Και γλιστρά. Ξέρω, αυτό το λέω το μεταφράζω. Α, ναι, μπράβο, ρε. Μ' άρεσε. Σήμερα δεν μου μπήκε καλό. Λοιπόν, να πω κάτι. Όσοι το μεσημέρι του Σαββάτου. Μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου. Δεν άκουσαν Λίμπερο, έχασαν την κορυφαία διασκέδαση και το λέω όσο ειρωνικά. Ο Μαρσάλη έλεγε πάλι τις κουλούρες. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Άκου λίγο, άκου. Τηλέφωνο του εσείς. Φυσικά. Ο Μαρσέλ. Μαρσέλ Κατσιάνη. Περιμένετε λίγο. Διευκρινίστε λίγο γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Είναι το παλικάρι το οποίο έχει καταγωγή από Αλβανία και μένει στα Χανιά. Είναι δημοσιογράφος στα Χανιά. Μαρσέλ, επειδή. Και αναδιαστήματα. Μαρσέλ Κατσιάνη. Κατσιάνη. Αναδιαστήματα μας κάνει μεταδόσεις όταν οι ομάδες μας παίζουν εκεί. Κατσιάνη, έχω ένα φίλο στην Καλαμαριά. Με γιώτα είναι αυτός. Και εγώ έχω Κοτσιάνη. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Αριανάκι. Πριν λοιπόν, πει κάτι, για να κερδίσουμε χρόνο. Παιδιά, ποια λέμε στο ποδόσφαιρο κουλούρα. Ποια είναι η κουλούρα. Θα το πω. Με πήραν τηλέφωνο, όχι. Με πήραν τηλέφωνο και πήρα σύνολο 3 άτομα. Και πέρσι το έλεγε. Και πρόπερση, ποια μάλλον, είναι η κουλούρα. Άρης. Μαρσέλ, θέλω να γίνουμε φίλοι. Επιτέλους, άκουσα. Αυτή είναι η Sportcaster. Μπράβο. Δηλαδή, όχι επειδή έπαιζε ο Ηρακλής, βασικά εγώ άνοιξα για να ακούσω τι γίνεται και να το κλείσω. Προς Θεού, τώρα μην ακούω τώρα. Κισαμικός Ηρακλής από το ραδιόφωνο. Γιατί σώθηκες χθες. Ναι, ναι, όντως, προχθές. Πήρες το διπλό με τη σωτηρία σου. Ναι, και κόντρα στον Αλέκο Βοσνιάδη, έτσι. Έτσι σου λέει. Γι' αυτό σώθηκες. Με τον οποίο μίλησε ο Κόλκας και λέει σε περιμένει να σε. Μου είπε. Εσένα, να σε χαϊδέψει. Εσένα, Μάρια. Όχι εμένα. Ποιο? Τον Ηρακλή. Στο δεύτερο γύρο. Ναι, στο δεύτερο γύρο. Με μου μίλησε. Λοιπόν, Μαρσέλ, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι σπικάζ. Έτσι, ας τα ακούει ο Γιώργος ο Ματζιούκης. Αυτό είναι σπικάς. Με κράτησες πάνω από το ραδιόφωνο σε ρί 23 λεπτά. Άντε.
Έχω πέσει κάτω. Άντεξες. Και τι δεν έχεις πει, τόσο ζωντανά, τόσο όμορφα, με χιούμορ. Τι είναι εκείνο που είπες το. Κουτρωμάνος. Κουτρωμάνος ελέγχει την μπάλα. Κάποιος έχει ανοίξει πίσω και μπάζει εδώ. Έχω παγώσει στον μπουθ που είμαι. Κλαίω. Θεός. Θεός. Ο Φαζός ανεβαίνει στην κουλούρα, αλλά βγαίνει εκεί ο Μουμίν και χαλάει τα σχέδια του συμπαίκτη του. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Είσαι Θεός. Είσαι Θεός. Τον έχεις να ακούσει αυτό και πέρσι. Όχι. Α, πρώτη φορά. Μπορεί να το ξανακούσει, αλλά δεν το έχει. Έχει κάνει τα, ό,τι έχει κάνει. Κισαμικό Άρης. Από Κρήτη είναι. Κισαμικό Άρης το έκανε αυτό. Έχει μεγαλώσει εκεί, είναι δημοσιογράφος. Το άλλο, τοπικό μέσο. Το άλλο για τον goalkeeper του Κισαμικού. Για το ποιον το είπε. Χάνει την μπάλα, χάνει την μπάλα και τραβάει τα λιγοστά μαλλιά του όσα του έχουν απομείνει. Παλικάρι, ναι. Αυτό είναι σπικάζ. Μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο. Όσοι το ξύλινο, το political correct, το εσχρό αυτό που κυριαρχεί εδώ στη Βόρεια την Ελλάδα, τη Μακεδονία μας την περήφανη. Τέτοιες ατάκες λέμε πολλές. Δηλαδή, άστο. Ο Κόλκας λέει τέτοια, ρε. Ο Κόλκας είναι απόλαυση, ρε. Ναι. Είναι απόλαυση. Ξέρεις τι έχει πει. Τι. Είμαι στούντιο εγώ. Που γαμώ τι. Πάω Ντόρτμουντ. Ναι. Βγαίνουν οι ομάδες. Εγώ όσο μπόρεσα. Ναι. Ξέρεις τώρα με Ντόρτμουντ. Ναι. Ξέρεις τώρα Γερμανία. Ναι, ναι. Διάβασα μπορούσα. Πάω Ντόρτμουντ. Εδώ, τούμπα, ναι. Τούμπα, ναι. Ναι, με έχουν εμένα στούντιο. Του μπάρα, όχι τούμπα. Με έχουν στούντιο εμένα, ναι. Με πιο σκεπτικό δεν ξέρω. Ναι. Απλά για να μην μπουν παοξίδες. Πολύ ψόχο. Πήγαμε πάρα ένα φίλο μου με το αεροδρόμιο, το πιχανάκι. Ναι, ναι. Έχω διαβάσει, έχω κάνει ρεπορτάζ, ποιοι λείπουν τι κάνουν. Έχει κάτι τη τελευταία στιγμή μια-δυο αλλαγές η Ντόρτμουντ. Ναι. Και ένα κάτι τελικά που δεν ήταν να παίξει, να μην παίξει, δεν παίζει, έγινε ένα μπέρδαμα και αλλάζουν στα αμυντικά χαφ. Όπως λέει και ο ποιητής. Αχ. Κλαίω. Κλαίω, κλαίω. Ο ακροατής, το φιλί του Ντιέ, ο παδός του Άρεος, από τους κορυφαίους μηνυματάκηδες του ευρωπαϊκού ραδιοφώνου, υποκλίνομαι, που ήσουν χαμένος τόσο καιρό, διαβάζουμε το μήνυμα από τον ακροατή, το φιλί του Ντιέ, και κατευθείαν ο Κιώσης πετάει η μουσική. Όπως λέει και ο ποιητής, αποχαιρέτα τον Αλεξάνδρ που χάνεις. Τεράστιο μήνυμα. Έχει βγει ένα κομμάτι. Ξέρω. Τρίζουν τα κόκαλα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη. Ναι, παλικάρι. Έχει βγει ένα κομμάτι. Θα πολλά κομμάτια το βρω, ναι. Τελευταία πρόσφατα έτσι λίγο. Μας ενημέρωσε ότι έχει βγει ένα κομμάτι τελευταία. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Χρήστο. Μουσικά έχει βγει ένα κομμάτι τελευταία στον κόσμο. Βγήκε, ναι. Αλλά δεν θυμόμαστε ποιοι είναι. Θα το βρω, θα το βρω και θα το βάλω. Είδος, ροκ, pop, χορευτικό, dance. Χορευτικό λίγο. Χορευτικό, ναι. Λίγο. Ξέρουμε τι είναι. Μογγόλοι, Αμερικάνοι κινέζοι. Έλληνες. Έλληνες. Ναι, 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 ναι. Με αγγλικό στίχο. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Ακούγεται από πίσω. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Έτσι. Βλακείς ώρα, λες. Όχι, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Σε χλαμάρες. Ρε, θα το βρω και θα το βάλω. Ωραία. Ναι. Άρα ελληνικό ναι, στίχο. Ναι, 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 ναι. Ελληνικό. Ναι. Ελληνικό στίχο. Ναι, ναι, ναι. Άμα είναι καμιά βλακεία. Δεν είναι βλακεία. Άμα βλακία, είναι βλακεία. Βλακεία. Δεν σου λέω. Σχολιάστε. Με τον Κόλκα, τι έγινε με τον Κόλκα. Ναι. Ναι. Ξεκινάει το. Βγαίνουν οι ομάδες. Ναι. Έχω κάνει εγώ εδώ πέρα μισή ώρα πριν. Κάνω εισαγωγή σόου. Στέλνουν μηνύματα από εγώ, μπράκα, ασλαμάκα, το κάνω σόου εγώ και με χιούμορ και αυτά και για την τόρνη πληροφορίες, ημερομηνίες, αυτά τέτοια. Κάτσα διάβασα για τους βλάκες. Μας είπες ότι έχουν μίζο με τις άλλες. Δεν τους χωνεύω. Τέλος πάντων, βγαίνει και λέει ο Κόλκας, ναι, περίμενε κάτσε τώρα να δούμε εδώ πέρα κάτι στη σύνδεση γιατί κάτι έχει γίνει, να δούμε στα αμυντικά χαφ. Να δούμε εδώ πέρα το γιατί λέει, αλλιώς μας τα βγάλαμε εδώ πέρα, τώρα υπάρχει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Λέω εγώ, μήπως είναι ο τάδε. Αμυντικά χαφ. Στα αμυντικά χαφ. Mm. Παίξει. Κόλκας. Περίμενε, κάτσε να δω τώρα εδώ πέρα για να μην γελάει και ο κόσμος με αυτά που ακούει. Φίλε, τι προσβολή για να μην γελάει και ο κόσμος με αυτά που ακούει. Που αμφιβάλλω αν για αυτό που είπα εγώ, ο μέσος ακροατής εδώ του Λίμπερο ήξερε, δηλαδή πρέπει να είσαι όχι φανατικός της Ντόρτμουντ, πρέπει να είσαι ας πούμε η ίδια η Μπορούσια Ντόρτμουντ για να το σχολιάσεις. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μας είχε δει σκυπελού με το τελικό του 66. Πώς το παλικάρι Χρήστο, τον δημοσιογράφο εδώ πέρα, 2-1. Που είναι ο πρόεδρος του συνδέσμου της Ντόρτμουντ. Χρήστο. Το παιδί. Ο Μανιός. Ο Μανιός. Στο μικρό. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος, καλή χρονιά να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Αριανάκι. Ναι, για το yearbook της Ντόρτμουντ που μου έστειλες πέρσι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν είμαι, αλλά μόνο η κίνηση μετράει και πραγματικά με συγκίνησες. Περίμενα να γελάσουμε λίγο να δούμε τον γκολ του Ηρακλή Παναγιώτη. Το γκολ του Ηρακλή πρέπει να είναι
τέλεια εκτέλεση φάουλ του Βερόνε. Αλλά ο γκολκίπερ είναι, λέει. Είναι μαγικό το γκολ. Δεν το έχω δει. Βάλτε να το δω. Για να γελάει, γελούσε η κοινωνία, λέει όλη. Για να δούμε. Ε. Κάτσε, το έχει δει εσύ. Εγώ το άκουσα. Εγώ το είδα. Εγώ το είδα, γι' αυτό το ψάχνω τώρα να το δει και εσύ. Είναι σαν εκείνα που έτρεχε. Τώρα ναι, με Ηρακλή να κάνω τώρα χαβαλέ, γιατί κερδίζω έτσι. Είναι όπω με τον Απόλλων Λάρισα. Όχι. Στο τέτοιο θα κάνουμε χαβαλέ. Όταν χάνει. Όταν κερδίζει, τι θα το κάνουμε το χαβαλέ. Όταν χάνει, θα σε κάνουμε χαβαλέ. Για να δούμε τον κόσμο. Α, πόσο έλεξε η Κέρκυρα. 1-0. Στο τέλο πρέπει να το βάλω αυτή. Λοιπόν. Είναι πολύ ωραίο το ο Ηρακλής πλέον το έχει καθιερώσει. Ε. Πορτοκαλί, άσπρα, πορτοκαλί. Μπράβο. Τα μπλε φέτος θα έχουμε φορέσει, αν δεν κάνω λάθος, 3 φορές. Τι άρεσε όλες πορτοκαλί. Α, ξεχάσαμε ότι αυτό το δεν παίζει. Άρεσε. Να το βάλουμε μέσα, θέλω να το δω. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Μαζί μας έχουμε την Dialog. Μιλάς γερμανικά. Μιλάω. Έλα να εργαστείς για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, κάτι που θα έχει ο Πρίγιοβιτς εκεί πέρα στη χώρα που πάει, με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς, τις οποίες πάλι δεν θα έχει εκεί. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε το 2312-209-209. Όμορφα, κανονικά, ευρωπαϊκά νουμεράκια. Όχι όπως της Σαουδικής Αραβίας. Όχι, όχι, έχεις. Εδώ μέσα το βλέπουμε. Τώρα. Να τώρα το βάζει και χρήσε τα περίμενα. Έλα, το δούμε στο διάλειμμα τώρα. Το έχει, να το έχει. Καλά, πάνε στο break και μετά θα το δούμε. Άρε, τι γέλιο ρε παιδιά. Τι τραβάμε κι εμείς οι χορεύτριες. Στρόικα Λίμπερο εδώ, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Σχολιάστε την επιλογή μας σε Rock the Gaspa σήμερα από τους τεράστιους Βρετανούς κλάση, από τα πιο ιστορικά γκρουπ, όχι ιστορικά γκρουπ πλέον, είναι μαζί με Μπετόβεν, με Σοπέν, έχουν περάσει στο πάνθεον της μουσικής η κλάση. Αποχαιρετάμε την κρεαταγορά Νιγρίτα, η οποία ήταν κοντά μας πρώτη ώρα εκπομπής στην Βασιλής Όλγας 168, η μπουτίκ κρεάτων, η οποία ζωγραφίζει στον χώρο του κρέατος εδώ και πολλά πολλά χρόνια, από το 1953. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα εκπομπής, οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23 10 287 888. Διαβάζω μήνυμα του Τάσου του Θαλαμοφύλακα. Ναι. Περιμένω την εκπομπή. Μετά και τη μαθηματική κατάκτηση, μετά τον ντέρμπι με τον Άρη, τον λέει κάπως αλλιώς, ομπρέλα να πάρουν για να αντέξουν το κατούριμά σου. Το δικό μου εννοεί. Ναι. Καλημέρα, Θαλαμοφύλακα. Καλή χρονιά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα διαβάσω και πάλι το μήνυμα του φίλου του Γιώργου από την εκπομπή του Τσατσαρού, έτσι. Ο οποίος δεν διαβάζει το πρώτο κομμάτι, δεν μας νοιάζει. Υπενθυμίζει, ας πει κάποιος στον Πρίγιοβιτς, ότι η πόρτα της Εθνικής Σερβίας έκλεισε με αυτήν τη μεταγραφή. Και εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι πώς είναι στα κινέζικα χέστικη φοράδα στο γενή τζαμί. Αγαπητέ Γιώργο, το λέω με αγάπη και συμπάθεια. Φιλή του Ντιέ, επαναλαμβάνω, το μήνυμα της εβδομάδας σίγουρα, αν όχι της χρονιάς, στέλνει το φιλή του Ντιέ, ο παδός του Άρεος, όπως λέει και ο ποιητής, αποχαιρέτα τον Αλεξάνδρ που χάνεις. Να πω ότι εψέ μπήκα σε ένα προποτζίδικο μετά τον κινηματόγραφο και όπως μπαίνω είναι τρεις τύποι και ο προποτζής. Και διαβάζει ο ένας ο τύπος, Παναγιώτη θα ξάπλωνες, συγκλονιστικό ποίημα που έγραψε ο ίδιος σχετικά με Πρίγιοβιτς και ΠΑΟΚ, του ζήτησα να βγει στον αέρα. Είναι ο πατέρας πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλέους. Ξάπλωσα κάτω στο πάτωμα. Λέω, σε παρακαλώ, βγες αύριο το πρωί. Λέει, τώρα λέει, τα λέμε εδώ πέρα, χαβαλέ κάνουμε, μωρέ. Λέει, τα παιδιά είμαστε φίλοι, λέει, παοξίδες. Λέω, σε παρακαλώ, βγες. Λέω, τι ίστρος είναι αυτός. Από ό,τι μου είπε ο άνθρωπος, είναι και στιχουργός. Είναι, ήταν, μάλλον είναι κάτι τέτοιο, ποιος, έτσι. Ποιος. Αυτός που το έγραψε. Α, ναι. Στο λέω, Παναγιώτη, δηλαδή θα πέθανε στα γέλια. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Θα έλεγε. Θα ξάπλωνε κανονικά. Μήνυμα Θωμά Τόντων. Θύμησε πως είναι ο παδί παλιά κοπή. Μπράβο, ρε φίλε, άλλο ποδόσφαιρο αγαπήσαμε. Να και ένα που είναι μαζί μου. Γραμμές ανοιχτές. Ρε παιδιά, περίμενε. Τι? Οι 9,5 στου 10 ναι. Με τον Παναγιώτη είναι. Τι να κάνουμε όμως. Κι εγώ με τον Παναγιώτη είμαι. Α, είσαι. Θωμά Τόντων. Τώρα πήγαινες, όμως, λες. Δεν το καίω το θέμα, θα βάλουμε αύριο, αύριο που το έχω ξαναβάλει μόνος μου εδώ και έχει γίνει χαμός. Και αύριο μέρα είναι. Με μία ερώτηση το βάζω αύριο. Τώρα θα πει και ο Παναγιώτης έχει δίκιο, ναι. Τώρα 11 και 4 το πάει το κες. Και 13 ναι, θα καεί τζάμπα. Έχει, αύριο με το καλημέρα ναι. Για τους, δεν το λέω, για παραδόπιστους. Έτσι, αύριο. Από διάφορους παλιούς έχω ακούσει, αλλά με είχε συγκινήσει πιο πολύ ο Τερζανίδης ο Χρήστος.
ο άσος του ΠΑΟΚ, ο Πεκταράς. Και του Παναθηναϊκού και της εθνικής ομάδας. Που αν ήταν, σήμερα έπαιζε ο Τρεζανίδης, θα έπαιζε. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Στη χειρότερη περίπτωση, ας πούμε, στη χειρότερη περίπτωση στην Everton. Στη χειρότερη περίπτωση στην Everton. Που παίζει τώρα ο κάθε πικραμένος Έλληνας και Σέρβος και Τούρκος, παίζει Arsenal και United και Real Madrid. Έχει παίξει τώρα ο Κεντήρα, Real Madrid και Juventus. Δηλαδή τα παρατάς. Πραγματικά, αν είμαι ο Τρεζανίδης ο Χρήστος, το κλείνω το μαγαζί. Αυτοκτονώ, να είναι καλά ο άνθρωπος. Κυριακή, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με πούλησες πολύ άσχημα για πρώτη φορά. Και το ξέρεις. Αλλά σ' αγαπώ. Ναι, ναι. Σ' αγαπώ και κάποια στιγμή θέλω να βγούμε. Άστο. Και εκεί προτείνεις. Και εκεί προτείνεις, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό. Εσύ τι ζωή τραβάει, τι είστε με την. Όχι, απλά λέω σε όλες το προτείνει και βλέπεις. Σε αγνοούν. Τι να κάνω. Και μ' αγνοούν. Σε αγνοούν, δεν βλέπεις. Γιατί η κοπέλα είπε όχι. Μα με τον Λιγολίπτη κάτι λέει εκεί πέρα. Να πάμε για δείπνο εορταστικό. Σου προτείνω, το απορρίπτεις. Ναι, φυσικά. Το απορρίπτω. Ναι, μαζί το είπαμε το ναι. Χρήστο το αυτό. Ναι σε όλα. Η πιο μεγάλη ξεφτύλα, ναι, φίλε στον αέρα. Δηλαδή αν ήσουν βουλή, ναι σε όλα θα τρώγεις. Ναι σε όλα, ναι σε όλα, ναι σε όλα. Λοιπόν, αυτά που μου είπε επί 5 λεπτά ο Χρήστο Τερζανίδης σε ένα στενό στον ντεπό, παρουσία φίλου του ΠΑΟΚΤΣΙ, για τον ΠΑΟΚ, για παρασκήνια, για Παναθηναϊκούς, γιατί ο Χρήστος πήγε στο Παναθηναϊκό μετά. Για σχορεμένο παντελάκι, για, το πεντάλεπτο εκείνο. Αν το είχαμε στον αέρα εδώ, πιστεύω ότι θα είχε από κάτω μαζεμένους και σε κάποια σπίτια απ' έξω 30.000 παοξίδες. Έτσι, τώρα. Έτσι, δεν λέω τίποτα. Στο έχω πει εσένα για τον, ναι, Παναθηναϊκό, τι μου έχει πει. Στο έχω πει, τι μου έχει πει. Γραμμές, λοιπόν, δύο γραμμές περιμένουν να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Εξετε. Και τι θα λέγατε εσείς στον Μπρίγιοβιτς αν ήσασταν η αδερφή του ή ο αδερφός του. Όχι αν ήσασταν αδερφός του αδερφή. Δεν μας νοιάζει αυτό. Καλά κάνουν και οι γκέι και όλοι. Μια χαρά. Εμείς εδώ πέρα τους θέλουμε όλους. Μας τους αγαπάμε όλους. Αν ήσασταν αδερφός του ή αδερφή του. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα. 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 Αντρέα, δυνατά δεν σε ακούμε καθόλου. Okay, είμαι ο Αντρέας στη Νέα Υόρκη. Από Νέα Υόρκη, από Bronx, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε. Παοκάρα Παπαδόπουλε. Πρώτη, από το Σεπτέμβριο παίρνω κάθε Δευτέρα τηλέφωνο. Πρώτη φορά ακούω Μάριο και τον Χρήστατο να χαμογελάνε. Ναι, να χαμογελάνε. Είδες τι συμβαίνει στον κόσμο. Ναι. Πρώτη φορά. Να δείχνει πως το χαμογελάνε. Πολλά γίνανε πρώτη φορά με τον Μπήκε χρονιά. Η Λίβερπουλ έχασε, ο Πρίγιοβιτς φεύγει. Υπάρχει Θεός, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει. Ναι, θα φύγει αυτός ο Θεός. Άκου Παπαδόπουλε, έχουμε τον Πεχταρά εμείς και δεν το ξέρουμε. Τώρα το ανακαλύψαμε κι αυτό. Δεν το δίνουν ευκαιρίες στον Άκου. Να το δώσουν ευκαιρίες τώρα. Δεν έχει διευθυνθεί, είδε και τον Άκου. Ακούς, πήρε τα λεφτά του, έφυγε ο άνθρωπος. Καλύτερο στάρτη ή καλύτερο έχουμε κιόλα. Να δω την άλλη Δευτέρα, θα χαμογελάτε. Πώς έπαιζε χειρότερο τότε. Ναι. Ορίστε. Πώς έπαιζε χειρότερο. Το παιδάκι πήρε τα λεφτά και έφυγε. Ωραία. Ωραία, ωραία. Καλύτερο θα έρθει ή καλύτερο τον έχουμε. Ναι. Και δεν το ξέρουμε. Να δούμε. Να μάθουμε την Τετάρτη. Να δούμε. Από την Παγαρική και μετά. Δεν πειράζει το παλικάρι. Καλό το δρόμο του. Ρε Παπαδόπουλε. Τι. Και εγώ φαρμακώθηκα. Αλλά πολύ ρομαντικό είσαι, ρε αγόρι μου. Τι, λοιπόν, τι να κάνουμε τα λεφτά. Σταυρό σαν τον Χριστό. Ωραίο, ωραίο. Και όχι μόνο. Ωραίο. Αλλά να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. 4,5 χρόνια γυναίκα του εκεί δεν θα πιει Βασιλική Ρετσίνα από την ψηφία ενοποιητική. Εδώ πέρα αν ήταν 23-17-13-9-81. Μαζί μας Βασιλική Ρετσίνα. Εκεί ξέχασε. Ούτε μάγιο δεν θα βάζει, ρε. Ούτε μάγιο, ούτε για μπάνιο, τίποτα. Οδήγηση, τίποτα, τίποτα. Τι κάνει η γυναίκα του. Ο ΠΑΟΚ τι να κάνει, ρε, με τον Ακόμπρε. Να πάει η γυναίκα του και αυτό να φύγει. Τι μα νοιάζει με τον Ακόμπρε, πώ είναι αυτό τον Ακόμπρε. Ακπομ, ακπομ. Ακόμπρε το λέμε. Και κύριο ο Ζαμπά, καλό είναι και αυτό, δεν θα βάλει. Είναι στα κορυφαία 79,5 ταλέντα στην Ευρώπη στην ηλικία του. Ωραία, έγινε, Ανδρέα, πρέπει να κλείσουμε. Περιμένουν άλλοι τρει φίλοι του Πρίγιοβιτς. Έχουμε κι άλλου, ναι. Κλείσε, κλείσε. Άκου, όλοι θα παίξουν καλύτερα. Ζω για να βγει ο κύριος Κώστας σήμερα, ναι, καλημέρα. Το περιμένω πώς και πώς. Τι να το κάνεις, ο Κώστας χρωπηδά τη χαρά του. Καλημέρα, συνονόματα που παίρνουμε. Εγκλεζάρας. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Γεια σου, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Είδες γραμμή που έχει σήμερα. Μια χαρά είναι. Ο Αγενής, ο Παοξής. Δεν είναι Αγενής. Ενώ εσύ είσαι με καλικά και πιάνω, ρε. Αυτός πανηγυρίζει πάνε. Που έβαλε δύο. Πάνε πάρε στον ΠΑΟΚ τον Γουίλοκ, τον 17χρονο της Άρσεναλ που έβαλε τα δύο γκολ. Καλά, Blackburn καθόλου κόσμο, ρε φίλε. Σιγά με τον δώσει, ρε. Για να ξέρεις τι έγινε. Τι.
Αποχή. Το είδα το παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι το παιχνίδι. Είχε μόνο 8.000 κόσμο, οι 1.100 της Άρσεναλ. Για τον πρόεδρο, τον είδες. Περίμενε λίγο, φίλε. Για το 5-1 δεν μας είπες τίποτα. Για τον Όιστον, τον ιδιοκτήτη, μπες και δες τον, θα ξαπλώσεις. Τι είναι αυτός. Ιδιοκτήτης της Blackpool, μπες και δες τον τώρα. Θα τα παραδείξεις όλα. Εσύ που είσαι ρομαντικός. Θα τρελαθείς. Ξαφνικά μαλλί μέχρι εδώ, γυαλιά, γούνα πάνω, σάικο, τον βρίζουν από γύρω και αυτός είναι έτσι. Τέλος πάντων, για 5 εκατομμύρια το χρόνο και ο πιο άρρωστος παοξής με τα πόδια θα πήγαινε στην Τζέντα. Σήμερα είσαι αδερφός! Σήμερα είσαι, σε παραδέχομαι, μπράβο. Μπράβο. Όχι, ρε παιδιά, ο Πρίγιοβιτς άμα δει την καριέρα του, ο άνθρωπος είναι ο ορισμός του μισθοφόρου. Μπράβο. Κάθε χρόνο πήγαινε σε καλύτερη ομάδα η οποία θα του έδινε πιο πολλά λεφτά. Ωραίος. Και πέρσι πριν το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και πήρε τα διπλά από τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι τα. Μια φορά μίλησε ο άνθρωπος σωστά και έπεσε. Ναι, επόμενη γραμμή. Ξαναπάρε, δεν κόπηκες. Η γραμμή έπεσε. Και να σου πω και κάτι. Υπάρχει πιο καλή συγκυρία για να τον δώσει ο ΠΑΟΚ? Όχι. Πρωτάθλημα πήρε, τέλος. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Οικονομικά, ρε φίλε, δεν υπάρχει καλύτερη συγκυρία. Το πήρε, τέλος. Ναι, καλημέρα. Ο κύριος Βασίλης. Εγώ. Όχι. Ναι, λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε. Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς πιο δυνατά. Δεν ξέρω, είστε με Bluetooth, με τι είστε, ναι. Όχι, δεν ξέρω. Με green teeth. Ναι, ωραία. Πάμε. Το όνομά σας και η ομάδα πώς ερίστε. Φώτης από το Στουτγκάρδη. Γεια σου, Φώτη. Παναγιωτάκη, Φώτης Ρώμα. Καλημέρα. Φώτης Ρώμα. Ωρε φίλε, από την Περαία κάπου εκεί. Ε? Όχι ρε, καμιά σχέση. Θεσσαλονίκη, ή με είχες δώσει μια κασέτα. Για κασέτα, ναι, ναι, ναι. Νόμιζα Περαία, συγγνώμη, συγγνώμη. Πω, χρόνια. Είσαι μόνο Ρώμα ή και ελληνικό σύλλογο? Δεν γνωρίζει από την εκπομπή που παλιά έπαιρνε. Παοξή σήμερα. Παοξή, Φώτης, συγγνώμη, δεν μπορώ να. Ναι, κάτι μου λέει το Φώτης Στουτγκάρδη. Ζητώ συγγνώμη. Παλιά ήσασταν στο Μετρόπολη, σα έστελνα για ένα διάστημα που δούλευα μέσα στο μαγαζί και μπορούσα να σα ακούω, έστελνα μηνύματα κάθε μέρα. Ναι, ναι, ναι. Παλιά πριν 32 χρόνια. Ναι, έχει πάρα πολλά. Για πάμε ρε Φώτη τώρα, για πε μα. Πόνε η κορδιά μα Παναγιωτάκια, να σου πω κάτι, φίλε. Εγώ επειδή παρακολουθώ και αμερικάνικο μπάσκετ, όταν ήμουν μικρός, είχα διαβάσει την βιογραφία του Μπάρκλεϊ. Όταν είχε φύγει από την ομάδα μου του Sixers, είχε πάει στους Suns και τον πήρε ο πρόεδρος και τον έλα να σου δείξω κάτι. Γιατί ήταν μεγάλη φίρμα, θυμάσαι. Ναι. Τον δείχνει το γήπεδο και το λέει, κοίταξε να δεις, αυτά υπήρχαν και πρού του έρθεις και θα υπάρχουν και αφού φύγεις. Ναι, εντάξει, ναι, δεν θα σβήσει φίλε, ομάδα, το χάρτη, αλλά... η ομάδα είναι το πρόσωπο ομαδικό. Δεν παίζει μόνος του ένας. Τώρα αυτό σαν έδειξε. Έδειξε μια αδυναμία του στο χρήμα. Δεν μπορείς τώρα να τον κατηγορήσεις. Δεν είναι αδυναμία, ρε παιδιά. Τι αδυναμία, ρε. 25 εκατομμύρια αδυναμία είναι. Τι αδυναμία, ρε παιδιά. Αυτά τα χρήματα δεν είναι θέμα επιβίωσης, ρε παιδιά. Παραλαμβάνω, δεν είναι θέμα επιβίωσης. Δεν είναι θέμα επιβίωσης. Καλά, επιβίωση δεν έχει ρεσί ούτε ο Πασά στον Ηρακλή. Εντάξει. Ρε Παναγιώτη. Το timing που έφυγε και σε τσούζικα. Μάρια, είναι πολύ κομβική χρονιά. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, κάτι δεν καταλαβαίνετε. Να έχει ο Πάκου 5 σερή πρωταθλήματα και να γινόταν αυτό, θα σου λέγα. Είναι πολύ κομβική αυτή η χρονιά. Πανικάρι μου, εσύ θα έφευγες, Παναγιώτη. Ρε φίλε, είναι και υπάρχει ηθική μέσα σε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ποια είναι η ηθική σου, ρε φίλε? Παναγιώτη, εσύ θα έφευγες. Δεν θα έφευγα, ρε φίλε. Δεν θα έφευγες, Παναγιώτη. Έχεις γονείς. Έχεις γονείς. Περίμενε. Δηλαδή, είναι ανήθικο, δηλαδή, όταν ο Πάοκ πάει και παίρνει. Ανήθικο είναι, ρε φίλε. Όταν πας και τους παίρνεις εσύ. Τι, ποιο? Όταν τους παίρνεις εσύ, τους παίρνεις στην αρχή. Άλλο να μείνω ελεύθερος, ρε φίλε. Όχι ελεύθερος, ρε φίλε. Έτσι. Με αγορά. Άμα θέλει ο Πασκαλάκης, μπορείς να μείνει, ας πούμε. Αυτό δεν σου πει. Με αγορά, ρε φίλε, όταν τους παίρνεις είναι ανήθικο. Ωρε φίλε, δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Στου δύο τελικούς που πήρε ο Πρίγιοβιτς, ούτε ακούμπησε μπάλα. Όχι, στο τελικό με την Άκη ήταν πολύ καλός. Χάνει το πέναλτι μεν. Στο Άκα. Στο Άκα ήταν πολύ καλός. Άλλο αυτό, άλλο τώρα αυτό. Έχασε και πέναλτι στο Ρε παιδιά, μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε. Φέτος έχει πάρει τα μισά μας. Μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα, ρε παιδιά, μειονεκτήματα. Κανείς δεν μειώνει την αξία του, κανείς δεν μειώνει την προσφορά του, ρε φίλε, αλλά ένα σωματείο δεν κρίνεται. Βρες μου εσύ τα 50 γκολ, γιατί μιλούσα εγώ. Φώτη, μιλούσα με άλλους παοξίδες και ξέρεις τι μου λένε. Θα πάρεις λέει 10 εκατομμύρια, θα πάρεις λέει κάποιον άλλο. Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αυτοκίνητο, ρε παιδιά. Έδωσα ένα, πήρα κάποιο άλλο. Πες ότι μένει και χτυπάει την προπόνηση, θα χάσει το ποτάθλημα από αυτό δηλαδή. Ένας οργανισμός, άμα δεν αξίζουμε να πάμε ποτάθλημα, άμα από έναν παίχτη. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Το πολύ πολύ πάρε τους αμυντικούς 5-6 ομάδων και να σε... Άντε ρε καχαμένε, άντε κα... στο παραλού ρε Φώτη. Αχ ναι Φώτη, ο άλλος εδώ πέρα. Εγώ τι με βγάλ. Άντε ρε κακομπίνη, σάχρα. Έγινε. Φώτη, μας έλειψες να βγαίνεις πιο συχνά, παλικάρι μου. Φιλιά στην αφιλόξενη Στουτγκάρδη. Στην Γερμανία είμαι, έφυγα στην Γερμανία εδώ και χρόνια. Το ξέρω ρε, ναι, να καταλάβαμε, να σε καλά. Να σε ακούμε Φώτη. Σας ακούω ρε φίλε μόνο κονσέρβα όταν γυρνώ από τη δουλειά. Δεν μπορείς να ακούσετε. Τώρα έχω άδεια και σας. Κασέτα της Ρώμα, σου είχα δώσει, μου είχες δώσει κάτι, σου είχα δώσει. Ναι, ρε, ναι. Κούρβα σουντ.
Ναι. Πού είναι αυτή η κούρβα σου, ναι, ωραία, φίλε. Όμορφα, έχει παιδικά χρόνια, ρε φίλε. Τι ωραία. Πάνε τώρα, δει Ρωμαλάτσιο, βρίσκει τη δύο για πλάκα. Εγώ έζησα το έπος της Σαλαμάνας, ήμουνα ζωντανά, live μέσα. Α, είσαι ένα φωτάρα μέσα, ε. Θα τα πούμε άλλη φορά. Βγήκαν οι λεπταμπέλια ή ακόμα εκεί είναι. Έχει καρτο τηλέφωνα. Έχει τίποτα, δεν κάνω. Θέλει ο Ιβάν να κάνει και μνημείο εκεί. Στον Αθανάσιο Διάκο δίπλα να είναι και παγωσίδι. Ευχαριστούμε, φίλε. Ωραία, φωτή παρόν. Τώρα που είπατε Ιβάν. Κανένα άλλο δεν μπορεί να κάνει μνημείο. Μόνο εμείς 70. Μπράβο, ρε φωτάρα. Φώτη, να είσαι καλά, καλημέρα. Τώρα που είπε Ιβάν, θα έπρεπε να ντρέπεστε που πήγατε να με ρίξετε σε παγίδα, να πω χρόνια πολλά, ενώ είναι παλαιοημερολογήτη και γι' αυτόν σήμερα είναι Χριστούγεννα και δεν γιορτάζει. Τα μπερδεύουν αυτοί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Περιμένουν δύο γραμμέ. Θέτει ερώτημα μόνο Γιώργο Ιταλό, παδό του ΠΑΟΚ. Πόσο κοστίζει ένα άνθρωπο και πόσο μία ιδέα. Γιώργο, προτιμώ τα άλλα μηνύματα που στέλνει. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Ναι, καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Ναι, όνομα και ομάδα. Έλα. Χρήστος Πάοκ. Χρήστος Πάοκ, καλημέρα, Χρήστο. Έλα. Καλή χρονιά, παιδιά, με υγεία. Επίσης, αγόρι μου, υγεία, να είσαι καλά και χωρίς φόρο. Και χωρίς μίσος. Τι είπες, χωρίς. Χωρίς μίσος. Χωρίς μίσος, χωρίς μίσος, λέω. Ναι. Πολύ χαρά στο στούντιο βλέπω σήμερα. Καλά που υπάρχουμε και εμείς και σας δίνουμε καμιά χαρά. Όχι, νίκησε. Όχι, όχι. Εγώ για την Ιωάννα χαίρομαι που γιορτάζει και χθες κέρδισε ο Άρης. Α, γι' αυτό, μάλιστα. Ναι, ναι. Σας βλέπω πανηγυρίζετε. Για τα φιλίδια. Πρίγιο, πανηγυρίζετε. Κλαίω. Μέχρι χθες ήταν όρθιο ξύλο για αυτούς. Βγήκα φωτογραφία μαζί της. Φίλε, με περνάει αυτή φλατ. Εγώ με Nike. Εγώ με Nike. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο. Με περνάει η Ιωάννα. Φωτογραφία την έχω. Είναι 1,85. Μέση να μιλήσει ο άνθρωπο και τα λέτε μετά. Ναι, πάμε καλημέρα, Φώτη. Χρήστο, λέγε. Τέσσερα. Παναγιώτη, εντάξει, μπορεί να μας κάνει λίγο θέμα με την ομάδα, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε, θα τη βρούμε την άκρη. Μακάρι να βρεθεί. Απλά πιστεύω ότι τον εαυτό του αδικεί με αυτό που κάνει τώρα. Σωστό. Δηλαδή... Ρε Χρήστο, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, έτσι, εσύ που τα χρειάζεται τα χρήματα, φαντάζομαι. Να πει πώς το... Περίμενε, βγάζεις ας πούμε 20.000 το χρόνο, 15, 30, 40 εγώ σου λέω, έτσι. Ναι. Σου λέει θα πας να ζήσεις στη Σαουδική Αραβία και θα πάρεις 200.000. Θα πας για 4,5 χρόνια, θα πας. Παναγιώτη, σε ρωτάω, θα πας. Όχι, δεν θα πάω. Άρα, μπράβο. Συγγνώμη, ρε φίλε, ο Ακπομ γιατί έφυγε από το αγγλικό πρωτάθλημα και την Άρσεναλ για να έρθει στο ΠΑΟ. Περίμενε λίγο να σου πει. Τι δεν ξέρει την ιστορία σου. Παίζει στην Άρσεναλ. Είναι στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στο Λονδίνο και φεύγει και έρχεται εδώ που δεν έχει μετρό. Γιατί ήρθε, για τα λεφτά ήρθε. Στην Κουγάτσα. Για τα λεφτά ήρθε. Για να δει κανένα τίτλο με την Παοκάρα. Γιατί ήρθε. Για τίτλο να δει, βρε Ζήβρε, κακομίρι. Ο Ακπομ πάει να πάρει τον τίτλο. Μισό λεπτό περίμενε να πω αυτό που θέλω λίγο. Είμαι ο Πρίγιοβιτς, έτσι, στα 28 μου, άμα περιμένω στο καλοκαίρι, θα κάνω σίγουρα μεταγραφή, άμα πιστεύω στον εαυτό μου. Άμα δεν πιστεύω στον εαυτό μου και νομίζω ότι τώρα με αυτή την κίνηση πιάνω την καλή, οκ, okay, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ποδοσφαιρική. Γιατί να πάρει το ρίσκο, καριέρα. Γιατί να πάρει το ρίσκο. Μάρι, δεν θα πάρει φράγκο, δηλαδή αυτό λέτε. Θα πάρει, λέτε, αλλά όλα τα λεφτά, παιδιά, είναι εξωπραγματικά. Λέτε και 25 εκατομμύρια, δεν θα πάρει 25, θα πάρει 10, 12, 12. Είναι λεφτά Hollywood. 6 θα πάρει, όχι 12, φίλε, είναι άλλο 6, άλλο 12. Ο Μήτρογλου πιο μάγκας είναι από αυτόνα. Ο Μήτρογλου. Πήγε στην Ευρώπη, δεν 30 φορές πιο μάγκας, βέβαια, και πεκτούρα, βέβαια. Εντάξει, αυτό. Και μου χαλάς αυριανό θέμα. Κώστας Μήτρογλου είναι μαζί με τον Ιμπραήμοβιτς που τον αντιπαθώ. Ορίστε, πάνε, πάρ' τον Μήτρογλου. Η μόνη. Αυτό πήγα να το πω για αύριο, το έχουμε θέμα. Δεν έρχεται σε εμάς, ρε Χρήστα. Μπορεί να έρθει, μπορεί να έρθει. Κάνε τη μαγιά. Ο Ιβάν κάνει τη μαγιά. Δώσε το 1,5 χαρτί που δίνει στον Πρίγιοβιτς και θα έρθει. Εγώ κάτι έμαθα από Παοκτσί που ό,τι έχει πει, ό,τι μου είπε, έχουν βγει τα 8 στα 10. Πάρε κόκε. Ή μάλλον 164 γι' αυτό έλεγε ότι παίρνει την κοινή. Πάρε την κοινή που έλεγε 164 και κορόιδευε. Ότι μένει ελεύθερος από την κοινή. Πού είσαι 164. Πού είσαι αγόρι μου. Την κοινή. Δώσε τώρα δυο χαρτιά από τα 10 να πάρεις την κοινή. Άμα πιστεύεις στον εαυτό σου, κάνεις μια καλή μεταγραφή. Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, οπουδήποτε. Ποιο θα το πάρει εσύ η Αγγλία τον Πρίγιοβιτς. Κάπου θα πάει, ρε. Γιατί που ήταν, ρε, δεν έχει παίξει στην Αγγλία. Έπαιξε ομάδα στην Αγγλία. Θα μου πει που έπαιξε. Τώρα μπορεί να παίξει κάποια άλλη. Τι και πώ. Ποια να το πάρει τώρα πέρα. Έλα ρε Μάριε τώρα. Με τι ποσό. Και με τι ποσό. Με μεταγραφή την καλή θα την έκανε άμα περίμενε. Ποια καλή. Άντε να πήγαινε σε μία από τι τελευταίε 5 τη Champions. Ρε φίλε, αυτό. Εσύ μιλάτε για λεφτά όμω, έτσι. Μιλάτε για λεφτά. Τα 25 εκατομμύρια δεν θα πιάσει. Μπορούσε να πάει και στην Ασία και στην Κίνα και. Παιδιά του φέραν τώρα μπροστά του σήμερα το πρωί. Ποσό Hollywood.
Δηλαδή εντάξει, ηρεμήστε λίγο. Αυτό που όμως Χρήστο που δεν του φέρνουνε είναι ότι θα του λείψει ο Φυθός. Άντε τρέχα τώρα εκεί πέρα χωρίς ψάρι. Αλήθεια. Όλη μαγεία και βρισκάδα στο πιάτο καθημερινά από Δευτέρα Παρασκευή. Σωστό. Όλα τα μεγάλα ψάρια με εκπτώση 30%. Και δεν μπορεί... Κάτσε, ψάχνε αθερίνε σε Σαουδική Αραβία. Αθερίνε, μύδια. Ναι. Μύδια δεν θα έχει μύδια. Πού, αγνό στρατιώτη 36 πολύ, μη τηλέφωνο επικοινωνία 2310-662376. Κάτσε τώρα εκεί πέρα με τα πετρέλαια. Ωραία, Χρήστο, παλικάρι μου, πες κάτι για να κλείσουμε. Ένα ρώτησα, δεν θα πήγαινε. Τίποτα, όλα καλά, όλα ένα καλά. Ρωτήσαμε, ακροατή δεν θα πήγαινε. Με πενταπάσια λεπτά από αυτά που παίρνει εδώ πέρα. Αυτό που λες, ναι. Για να πάμε στο ακροατή, ναι. Ο μόνος που εγκλημάτισε για μένα, ο μόνος, γιατί ήταν σε άλλο τελείως επίπεδο, ήταν ο Τιερί Ανρί. Ο οποίος πήγε για λίγα παραπάνω στην Μπαρσελόνα. Αυτός μόνο εγκλημάτισε, που ήταν, θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως βασιλιάς του Λονδίνου. Μένει αυτό. Όμως στην όχι Ευρώπη. Όχι τώρα, φορ, στον Μπάουξ, στην Θεσσαλονίκη. Μένει στην Ευρώπη. Παίζει ρόλο και η χώρα που πας. Θα μπορούσε φίλε, να ζεις, ας πούμε, να σου πούνε. Θα παίρνεις, φίλε. Εγώ πάω, ναι, πάω. Παίρνεις με 2.000 το μήνα. Δύο-δυόμιση χρόνια πάω. Θα πάρεις 8. 8.000, αλλά θα σε πάρει σε ένα μέρος, φίλε, το οποίο δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θέλεις. Θα μείνεις μόλις 4,5 χρόνια εκεί. Θα μείνεις. Θα μείνω, ρε φίλε. Στα λόγια. Με τα ποσά αυτά, ρε, πας καλά. Στα 28 μου. Να λύσω το πρόβλημα των πεντασέγγωνών μου. Δεν με νοιάζει το πεντασέγγωνα. Και πώς δεν με νοιάζουν. Δεν σε νοιάζει, ρε φίλε. Μετά από 300 χρόνια, ρε φίλε. Εμένα με νοιάζουν. Μετά από 300 χρόνια. Εμένα με νοιάζουν. Α, γι' αυτό παίζει ποδόσφαιρο. Άλλωστε έχει ζουν τα παιδιά του χωρίς περίφραση. Γι' αυτό παίζει ποδόσφαιρο. Τι θα κάνω το πεντασέγγωνά σου. Και τα χιόνια τώρα. πάμε γραμμή, καλημέρα. Κάτσε πάλι εκεί, βιβλιαπέ Β' Εθνική. Καλημέρα. Τι έγινε. Να βγει στον αέρα αν ακούει ο κύριος Κώστας. Να βγει ο θαλαμοφύλακας. Ναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Άλλος ψεύτης. Ο θαλαμοφύλακας γιατί. Ο Κυρκό. Α, τι που βγήκε και στον αγώνα. Μα κάνει τώρα. Του Θεού ήταν το τέτοιο αυτό το πράγμα που τραβάει ο Πάο. Σημάδι. Το είπε. Όχι, το είπε. Για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο α, εντάξει. Που θα πει ο Πιερικός με την Μπαρσελόνα ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν δεν πήγαινε ο Πάκο τελικό το 73. Με την Μπαρσελόνα δεν θα πέσει Κυρκό, γιατί με την Μπαρσελόνα Πάκο έρχεσαι δύο χρόνια μετά. Τα λες όμως απλά και απλά περνά στον αέρα. Τι να κάνω, δεν μπορεί να βγω στον αγώνα για την ώρα. Ναι. Τα ψεματάκια σου αυτά, τα μικρά. Ναι. Ρούμεν κόλες. Τώρα να του πω ότι. Τι μου είπαν οι Ηρακλειδείς, ναι. Να του πω. Ποιο? 50 και 60 ετών ναι. Για τη χρονιά που είπε κάτι που πέταξε ο Παναγιώτης πριν το πρωί εβδομάδα για το πρωτάθλημα του 85. Ναι, για πες μου. Που είπες ότι 15 πίσω βαθμούς τερμάτισε ο Ηρακλής. Πώς τερμάτισε. Το λέω, το ξέρω, τι θα το πω. Ναι. Αυτό το λένε και οι Ολυμπιακοί. Ναι. Σαν να ακούω τώρα τους Ολυμπιακούς. Τη χρονιά εκείνη απλά. Ναι. Ο Πάουκ τι γίνεται, αγωνιστικά ο Πάουκ είναι καλύτερος. Ναι. Το έχω μελετήσει πάρα πολύ. Για και το έχω ζητήσει με πηγή. Είναι καλύτερο στα στημένα και βασικά έχει φορ. Έχει δύο φορ. Έχει δύο φορ. Μπράβο. Που αν είχε τον έναν ο Ηρακλής, ναι, θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα με την κυβέρνηση κόντρα. Ναι. Μέτρα πόσες τιμωρίες έχει ο Ηρακλής. Πόσες τιμωρίες έχει ο Ηρακλής. Πού έχει παίξει ο Ηρακλής μακριά από τον Καφτατζόλο εκείνη τη χρονιά. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Λες και ήταν η πιο αλήτικη ομάδα. Δεν είμαι εσύ, εγώ δεν θυμάμαι. Για πέρα από το μάτς. Το Ηρακλής Πάο πήγαινε στα Τρίκαλα. Είναι το λιγότερο άλλα τρία παιχνίδια. Το λιγότερο άλλα τρία. Δεν παίζει Καφτατζόγλιο. Το λιγότερο άλλα δύο. Δεν παίζει Καφτατζόγλιο. Εσείς λέτε το και στο μάτς με τον Παναγιώτη. Ναι. Στο μάτς αυτή. Ήσουν καλύτερο μόνο στα στημένα. Ναι. Δεν συγκρίνω σε μπάλα. Ναι. Η μπάλα εκείνη που παίζει ο Ηρακλής και τη χρονιά δεν υπάρχει. Ναι. Είναι αλλού. Είναι από αλλού. Εξωπραγματική. Ναι. Δεν έχει φορ. Ναι. Εγώ αν είχα Κωστίκο με το ένα πόδι θα το έπαιρνε ο Ηρακλής με 10 βαθμούς διαφορά το λιγότερο. Ναι. Το λιγότερο. Κωστίκο με ένα πόδι. Κουτσό. Ναι. Να είναι γερός ο άνθρωπος. Όχι με ένα. Με σύστημα βαθμολογίας 2-0 πώς γίνεται τερματίζει 10 βαθμούς. 2-0. Ναι. Περίμενε. 46 τερμάτισε εγώ, 42 και ο Παναθηναϊκός δεύτερο. Και με Χατζιπα... στο μάτς με εσάς, ναι, με στέλνει στα Τρίκαλα, ναι, χωρίς Χατζιπαναγή. 0-1. Που είναι αλητεία. Ναι. Ξέρεις ότι στο Καφτατζόγλιο βέβαια. Χωρίς Χατζιπαναγή. Βέβαια, ότι αν πέσουμε στο Καφτατζόγλιο είχες να με κερδίσει από το 1970. Δεν με νοιάζει αυτό. Ναι. Ας έπασα και ναι, χρονιά. Ξέρεις όμως ότι 15 χρόνια είχες να με κερδίσει στο Καφτατζόγλιο. Βρε μάτια μου, ναι, τι σχέση έχει αυτό. Όχι, τα λέμε όλα. Ναι, λέω, εντάξει, λέω παράδειγμα. Δεν σου λέω ότι το πήρες. Ναι. Δεν το άξιζε. Πολλές φορές δεν το άξιζε μια ομάδα. Ναι. Δηλαδή, κάτσε, αυτά που κατηγορούν τον Ολυμπιακό. Ναι. Που τα πήρε ο Ολυμπιακός. Έλα που τα τώρα, μωρέ, την πλάκα δηλαδή που κάνουμε. Από τα 20 πρωταθλήματα που παίρνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Τα 17 δικά του είναι. Τι να πει τώρα, ο τερματής 30 βαθμούς πίσω. Είναι κάποια πρωταθληματάκια τα οποία. Να ρε, παιδί μου, αυτό με τον Κατσουράνη. Είναι... Ένα μάτς με λίγο σμπρόξο με τον Ρυζικό. Αυτά εδώ λέμε. Είναι τρία πρωταθλήματα. Ναι. Που τα δύο κανονικά είναι του Παναθηναϊκού και το ένα τη ΑΕΚ. Μάλιστα. Αυτά είναι. Τα έχουμε μελετήσει πολύ καλά, ξέρεις και με ποιον. Ναι. Μην το πούμε τώρα στον αέρα το όνομα. Το ξέρεις και εσύ μιλάτε. Με Ολυμπιακό που είναι χιλιοδιαβασμένος. Είναι τρία πρωταθλήματα. Τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση και θα άξιζε να τα πάρει ο Παναθηναϊκός και το ένα η ΑΕΚ. Ναι. Αυτά είναι. Αυτά. Τώρα όλα τα άλλα είναι. Και φυσικά να σου πω κάτι. Ο πανίσχυρος θα έχει σε κάποια μία εύνοια δυστυχώς στη Νότια Ευρώπη. Έτσι είναι. Να σου πω κάτι. Η Γιουβέντους πώς θα έχει πάρει. Εγώ σου λέω ότι τα πέντε είναι τη τελευταία 25 ετία είναι καράβαβα.
Όταν λέμε όμως ότι ο ΠΑΟΚ άρχισε να πάρει κανένα δύο πρωταθλήματα ακόμα, όταν σου φέρνω παράδειγμα το 88, άρχισε και χασκογελάτε, ρε φίλε. Όταν λέω για το πρωτάθλημα το 88 και ουσιαστικά σχεδόν. Όχι, δόθηκε. Είχε πολύ καλή ομάδα η Λάρισα, αλλά ρε φίλε, άνευε στο πέναλτι στο Αλκαζάρ μέσα και δεν έκανα εγώ στην Κρήτη. Τελευταία αγωνιστική κρίνονταν ο τίτλο στο ΠΑΟΚ Λάρισα. Και απλά έγινε ένα διάφορο παιχνίδι ουσιαστικά. Και απλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε τη δεύτερη θέση για να βγει στην Ευρώπη την Τρίτη. Μήνυμα okay. Θαλαμοφύλακα, πραγματική προσβολή και ισχυρό σκαμπύλι χωρίς σεβασμό στο πρόσωπο του κατά πολύ μεγαλύτερου του ηλικία κυρίου Κώστα από την Πιερία. Ο οποίος μας είπε στον ημιτελικό ΠΑΟΚ Πιερικός, που λέει ο ΠΑΟΚ λέει, έπαιξε το Καφτατζόγλιο και το ένα και το άλλο. Ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε δηλαδή με τον Πιερικό. Πήγε λέει ένας παράγοντας του ΠΑΟΚ λέει, και κατέβασε τη σημαία του επόπτη. Ναι, καλά, αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Απίστευτο. Ναι, για να το λέει πάντως. Ας βγει κάποιος του ΠΑΟΚ που τα έζησε να τα αμφισβητήσει. Εντάξει. Λέει ο Θαλαμοφύλακας. Πήγε ο ΠΑΟΚ με το φάκι στο τελικό. Και χάνει ένα 0 με τον κόλπο του Αγγέλου. Και θα πέσει η Ευρώπη. Με την Παρσελώνα. Δεν θα πέσει με την Παρσελώνα. Με συγκίνησε. Ο Φακή. Με συγκίνησε. Μετά από δύο χρόνια ήταν. Αλλά σου λέει να πετάξουμε στον αέρα. Ο Γιώργος λέει Παπαδόπουλα. Με αυτές τις κομμουνιστικές ιδέες προκοπή δεν έχεις. Τι. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Θέλω να είμαι καλά με την καρδιά μου. Με το μυαλό μου, με την ψυχή μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν θέλω να βλέπω. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Τώρα πονάω γιατί είναι η ομάδα μου, ρε φίλε. Είναι πρώτη. Γιατί ακριβώς ακολουθεί το καπιταλιστικό σύστημα. Εντάξει, δεν γίνεται ως προς το να έρχονται να είμαστε εκεί που είμαστε ισχυρότεροι. Δηλαδή, εδώ επειδή έχει τα λεφτά του Ιβάν στην Ελλάδα, αλλά όταν έρχεται ένας ισχυρότερος από σένα, να μιλάμε για ευτυχία. Και τι να κάνω, να φωνάξω, ρε φίλε, γιατί φεύγει ο Πασχαλάκης από τα Γιάννα και ο Κουλούς από τον Αθηνικό. Τι είναι, ρε φίλε, αυτά. Ο νόμος της αγοράς, ο πετρελαιάς, είναι πιο ισχυρός από τη ρώσικη αρκούδα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που γίνεται μεσού στη σεζόν, ρε φίλε. Κάτω στο τέλος της χρονιάς πρέπει να υπάρχει μια ασφαλεία στην ομάδα. Σου λέω και πάλι. Έγινε αυτό με τον Μπρίγκοβιτς. Η άλλη τη χάνει και μία ακόμα. Ρε παιδί μου, σου λέει θα πληρώσει κι άλλη. Και λίγη. Να λες λέει και για το πρωτάθλημα του Άρη το 80. Μίλες ναι. Τα τρία που έκλειψε ο Γάβρος. Ναι. Τέσσερα είναι γιατί έκλειψε και ένα από τον Άρη. Ποιο τον παράζει. Καλά, εκείνο είναι. Εκείνο άλλαξε ο νόμος. Είναι άλλο. Ναι, άλλο εκείνο. Άλλαξε ο νόμος. Ρε φίλε, και έκανε το πρωτάθλημα. Περίμενε. Γιώργο, ο Γιώργος θέλει. Γιώργο, συγγνώμη. Άκουσε με λίγο, Γιώργο. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Θέλω να λέει Παναγιώτη. Εγώ αναφέρθηκα στα του κόκαλη. Στα του κόκαλη. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Άκουσε με λίγο, Γιώργο. Για τον μπάσκετ του Άρη. Για τον μπάσκετ σου λέω εγώ, έτσι. Αυτά που λέμε εμείς, να, τότε ήταν το Derby Άρη ΠΑΟΚ, τρίχες κατσαρές. Πέντε χρόνια ο Άρης μας είχε στη φάπα, χάρουμε 25 βαθμού. Περίμενε. Δεν είναι 10. Έλα τώρα, κάτσε, περίμενε λίγο. 10 χρόνια χωρίς νίκη. Έλα, σταμάτα λίγο. Ναι, άσε με λίγο. 25 πόντους διαφορά χάραμε, κέρδισαμε στο ημίχρονο. Δεν είχαμε καλή ομάδα. Δύο-τρεις χρονιές που είχαμε πολύ καλή ομάδα, αξίζαμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Τώρα, όσον αφορά για την Ευρώπη, ο Άρης έπαιζε με καφενεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Περίμενε να ολοκληρώσω. Ντεμπός, Σατούρν. Τι να πρωτοθυμηθείς. Ήταν πολύ εύκολο να φτάσει στο Final Four, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να το πάρεις. Γιατί πάντα είχε μία, δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπράβο. Το 88 στο Final Four μένει έξω η Μπαρτσελόνα επειδή έχασε από την Ντεμπός. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Άρα δεν ήταν τόσο κακή η Ντεμπός. Τι. Δεν ήταν. 129 του πήρε εδώ. Άρα δεν ήταν τόσο κακή. Ήταν. Ήσουν εσύ πολύ καλό. Όχι, θέλω να σου πω ότι κάποιες είναι... καλές δεν ομάδες ήταν οι πρωταθλήτριες μόνο. Δεν ήταν και τόσο... όχι η Σάρα και η Μάρα. Δεν ήταν τόσο καλή η Μπαρτσελόνα εκείνη τη χρονιά. Ήταν πολύ καλή. Φερρυπίν, η Τρέισερ. Υπήρχε όμως εξαιρετική. Ήταν την επόμενη χρονιά πολύ καλή. Η Γιουγκομπλάστικα. Ήταν πολύ δύσκολο να το πάρει. Μαγική Μπαρτσελόνα, μαγική Μακαμπή. Καμιά Μπαρτσελόνα δεν ήταν μαγική. Η Μακαμπή. Η Μπανταλόνα. Ποια Μπανταλόνα, ρε φίλε. Δεν υπήρχε Μπανταλόνα στα Final Four. Δεν υπήρχε, ρε φίλε. Τώρα μπα για το 92 πηγαίνει. Μιλάμε για δεκαετία 80. Αυτό γι' αυτό μιλάμε. Ωραία. Το μήνυμα του Θαλαμοφύλακα μόνο για να πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει. Από σέρβο Νταγλαρά θα στοιχιώνει του ύπνου σου Αγγλονιγηριανό ψο. Κυρκοτάρα ερχόμαστε. Με φορ, χωρίς φορ. Με κομίνι, χωρίς κομίνι. Δεν γλιτώνεις, αεκοπιερικούλη. Κακό μήνυμα, προκλητικό. Περιμένουμε ο κύριος Κώστας να σηκώσει το ασπρόμαυρο γάντι που του πέταξε ο Θαλαμοφύλακας. Λοιπόν, μπαίνουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Τι ώρα δηλαδή, όλο και όλο 15 λεπτά έχουν μείνει. Χρήστο, ακούγομαι σαν μπουκωμένος λίγο. Σχεδόν καλά, μια χαρά είμαι έτσι. Ωραία. Κοντά μας είναι φυσικά το Βασίλειο των Μπέργκερ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, το Μπέργκλερ στη Μεταμορφώσεως 5 στην Καλαμαριά. Ένα επιτελείο ειδικευμένων εκχιονιστών καθάρισε τα 3-4 τετράγωνα γύρω από το Μπέργκλερ ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Μπέργκλερ Μεταμορφώσεως 5,
και τηλέφωνο για delivery, για διανομή σε ολάκερη την γύρω, την ευρύτερη περιοχή που λέμε Καραμπουρνάκι, Βυζάντιο, Καλαμαριά, Ρετσούα, Αιγιάννη, Μεγάλη Χάρη του γιορτάζει σήμερα. 23 14 007 722. 23 14 007 722. Μπέργκλερ με νέο ανανεωμένο μενού, με νέους κωδικούς, πάντα από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά. Μαζί μας έχουμε και τις Rumen College, κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964, υγρασία κρύο, ξεχάστε αυτά με Rumen College, που τις βρίσκουμε στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 719 229 719 229, και στο rumen.gr. Μία ακόμη φορά το μήνυμα του θαλαμοφύλακα. Εντάξει, από Σέρβος Νταγλαράς θα στοιχιώνει του ύπνου σου, Αγγλονιγηριανός ψολ, δεν το διαβάζουμε. Κυρκοτάρα ερχόμαστε με φορ χωρίς φορ, με κομίνη χωρίς κομίνη, δεν γλιτώνεις, αεκοπιερικούλη, πραγματικά προσβλητικός ο θαλαμοφύλακας και προς τον κύριο Κώστα, αλλά και προς τον τεράστιο και ιστορικό Πιερικό, που ούκο λίγες φορές έχει τροφοδοτήσει και την ομάδα του ΠΑΟΚ με ποδοσφαιριστάς. Ο 228, περήφανος οπαδός του Άρεος, λέει, λήξη συναγερμού. Νικήσαμε το Λιμνιακό, άρα είμαστε στο στόχο της σωτηρίας. Άρα όλα καλά. Ή ξεφτύλα. Χρόνια πολλά στις κουκλάρες, στις Ιωάννες. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Κρατάμε κυρίως το κουκλάρες Ιωάννες από το μήνυμά σου. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Περιμένουν φίλοι. Χρήστο. Χρήστο, και όσοι έχουμε και σήμερα. 2310-287-888. Χαρούμενος ο Κρίς Κίος, επειδή έχει... του έχουν έρθει δύο ζευγάρια παπούτσια που παρήγγειλε. Μάριε, καλημέρα. Το άλμπουμ, να ξέρεις, το έχει στον φάκελό του στο σταθμό ο Ματζιούκης. Εάν θέλεις, τσέκαρε και όποτε μπορείς, παίξε. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο εορτάζων Γιάννης Βατζόλας, από τους κορυφαίους κιθαρίστες της γενιάς του στο ελληνικό ροκ, που έβγαλε αλμπουμάρα με το κλείσιμο της χρονιάς, Johnny V Band, τίτλος Love Power. Χρήστο, αν μπορείς, μπες στο άλμπουμ. Είναι το παλικάρι που έπαιξε επί 2 ώρες, 2,5 ώρες unplugged στον φάκελο του Ματζιούκη, Johnny V Band. Αν το βρεις, αν το βρεις. Έπαιξε εδώ με Ματζιούκη. 2,5 ώρες ήταν εδώ πέρα, ναι. Ήταν αρθόμορ, δεν μπόρεσε. Α, Χριστούγεννα παραμονή. Πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά. Έχει μόνο, έχει το Love is Power. Α, γράφει track 1, track 2. Μιλάμε τώρα για χωριατιά. Τέλος πάντων. Δεν το λέω για τον Γιάννη αυτό, λέω για, για την οργανωσιά εδώ πέρα. Εντάξει, απαράδεκτο. Το έχω το CD του, είναι καταπληκτικό, παιδιά. Για τους φίλους του κλασικού, κλασικού rock και πιο soft rock, το Love is Power παίζει παντού. Παίζει παντού. Και ακούγεται στο εξωτερικό. Α, ξέρεις ποιο, ποιο track είναι. Πάντο, βάλε το 7, το track 7 που είναι το Never Surrender. Όχι το super hit, το 7 νομίζω. Ρε Γιάννη, ποιο νούμερο είναι, ποιο track είναι το Love is Power, το 9. Άντε, βάλε αυτό, βάλε αυτό, βάλε αυτό. Παιδιά, οι γραμμές ήταν ανοιχτές κανονικά, έτσι. 23-10-287-888. Ο Τσαλτίδης δεν θα αφήσει να πέσει κάτω το μήνυμα του 228 του συνοπαδού του. Τον κοιτάει. Κανείς δεν είπε όλα καλά. Υπάρχει γενική συνέλευση μπροστά. Τι θες να κάνουμε. Κερδίσαμε αυτό που έπρεπε να κερδίσουμε. Και δεν χρειάζεται να διαλύεις τα πάντα όταν είσαι σε κρίση. Έκανες χθες να δούνε μπάσκετ στην ΕΡΤ μετά από πολύ καιρό, καμιά 5.000 παοκτσίδες. Εγώ ξέρω πάντως ότι είχε 5.000 Αριανούς. Πολύ κόσμο. Κόσμο με τον ύφεστο Λίμνου, όπως είχε και 4.000 με το Περιστέρι και 3.000 με το Χολαργό, που ο ΠΑΟΚ δεν μαζεύει όλη τη χρονιά. Οπότε... Ναι, αλλά ο Γουλιέλμος είπε τα λιγότερα διαρκές τις τελευταίες 25 ετίες. Σωστά, 800. Όσα έχεις εσύ τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή. Και επίσης, ο Γουλιέλμος τέλος 14-17 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση θα το δει το έργο. Ποιο έργο? Εγώ ξέρω ότι ο Μορέιρα έφυγε απλήρωτος. Από τον ΠΑΟΚ έφυγε. Ο Κόνιαρης έκλεισε στον Ολυμπιακό. Αλητία. Και δεν τα λέτε. Αλητία. Έκλεισε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Bye bye Κόνιαρης. Όπα, αυτό το λες πρώτος τώρα εσύ. Όχι. Να ξέρω τι ζω. Όχι, έχει υποθεί. Στο καλό και στο ραδιόφωνο το λέω στη Θεσσαλονίκη, το λέω πρώτος εγώ. Απίστευτο. Α σηκώσει πρώτα το κύπελο Ελλάδος και ας φύγει. Τι θα κάνει? Α σηκώσει το κύπελο Ελλάδος και ας φύγει.
Αν δεν το ξέρει, γιατί μιλάμε τελικά για ποδόσφαιρο. Είμαστε με τελικά κυπέλλο Ελλάδος στο μπάσκετ. Άκου λίγο. Η μοναδική ομάδα που μπορούμε να φέρουμε τίτλο στην πόλη στο μπάσκετ. Τέτοια λύση πρόπερση είναι. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει γραμμένο στο μπάσκετ, δεν υπάρχει ΕΠΟ. Έτσι, υπάρχει ΕΟΚ. Υπάρχει Βασιλακόπουλο ακόμα εκεί. Βασιλακόπουλο. 40 θα φας το κεφάλι. Πρόσεχε να αποκλείσει από την Κίνη. Γιατί δεν θα έχουν μείνει οι παίκτες. Φεύγουν όλοι απλήρωτοι. Θα γίνει ο τελικό στα τρία κοριτσάκια όπω λέγεται εκεί πέρα και να πάμε όλοι απλήρωτοι. Με την Κίνη παίζει η τελικό. Τι τιμωρία θα είναι αυτό. Τι έχει γίνει αλήθεια. Πού γίνεται το παιδί, ξέρει τα πάθη τώρα. Ξέρει τα πάθη. Έξω. Ξέρει τα πάθη. Ναι, μάτια μου, πού. Ξέρει τι θα πάθει. 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 Όπω το τέτοιο λέει. Κορόιδευε εσένα που χάσει από το φάρο. Και πήγε απέξω στο φάρο και αποκλείστηκε. Τώρα κορόιδευε εμένα με την Κίμη. Τώρα πάνε στη Χαλκίδα. Πάνε, πήρε και πεκταρά. Μπορώ να πάω να περιγράψω. Θε να σύρει εμένα. Ξαφνικά. Θα περάσει από την Κίνη άνετα, πάω με 20 πόντους διαφορά. Αγαπημένη Χαλκίδα. Και θα παίξει στα 3 ωράκια, 4, 5, 6 ωράκια, πόσα είναι αυτά. Ναι. Με μαθητές. Ναι, μπράβο. Θα δεις κάτι, μάλλον... κάτι 30χρονους μαθητές δικούς μας, περίμενε. Από τους Λέμι. Εδώ κολλάει με την ΕΠΟ, πες το τώρα. Τώρα πες το. Όχι. Τι, όχι. Ας πάνε. Ναι. Τι να φοβηθώ, ρε. Να φοβηθώ. Τι ας πάνε. Στην Κρήτη. Ναι. Η Κρήτη δεν είναι Γρεβενά. Ναι, το ξέρω. Oh, καλά, πάνε. Η Κρήτη, για όσους δεν πάνε, το ξέρουν, πάνε. Δεν είναι Γρεβενά. Πάνε να σου κάνουν ό,τι κάνανε και με εμένα. Is not που μου στείλανε, που μοιράσαν μισά-μισά τα εισιτήρια και ήταν 100 αριανοί. Μια φορά γέμισε το Παγκρίτη σε ένα εργοτέλη πάω εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου. Ήταν. Πρώτα μιλές κακές λέξεις. Μιλές κακές λέξεις. Φέτος εργοτέλη. Λοιπόν, κακή λέξη αυτή. Ο οποίο έχασε από τον Απόλλωνα Λάχη. Το βλέπα, το είδα αυτό. Το βλέπα. Το βλέπα αυτό. Λοιπόν, Νασλίδη στον Απόλλωνα Σμύρνη. Ο Θωμά, το που λένε. Οριστικό. Το που λένε μου. Μαυράει στην Ίγκλοσουτ. Αυτό ο βράχο δηλαδή, που έπεσε στην Πουντεσλίγκα πήγε Β' Γερμανία τώρα. Β' Γερμανία φίλε. Και είναι στην Ισπανία με μαγιό. Μια χαρά είναι ο Μαυράιρη. Απλά άνθρωπο εντάξει, οκ. Λοιπόν, ο Κολάσο φεύγει κι αυτό και εντό εβδομάδα έρχονται οι παίκτε Μάρια. Τρει παίκτε. Ποιοι. Ο Αλφόν είναι ο ένα. Από την Τιζόν. Από την Τιζόν. Και άλλοι δύο. Ο Καρλίτο, υπόθεση. Και οι δύο ξένοι. 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 Ο ένα είναι σίγουρα Ισπανό. Όχι. Όχι. Περίεργο. Εντάξει. Οκ, okay, άστα. Θα πει. Άστα. Θα πει στι 5 η ώρα. Θα λείπω το απόγευμα. Πού θα. Το απόγευμα έχω μια πολύ ωραία συνέντευξη. Τι συνέντευξη. Προγραμματισμένη. Ναι. Θα την ακούσετε. Με ποιον. Κάτι την έχει κάνει ή θα την κάνει. Όχι, όχι. Έχουμε κλείσει ραντεβού με τον Νίκο. Ο Νίκο την κάνει. Μήπως θα βγάλετε τον Αμερικάνο του Στόφας, όχι. Δεν. Κάτσε, όχι. Να ασυνέντευξη με τον υφιστάμενό σου. Δεν κατάλαβα. Ο Νίκος δεν είναι συντέλεχος της εκπομπής. Α, θα την. Ξέρετε τι κατάλαβα εγώ. Θα πάρεις εσύ τον Παπαδόπουλο τον Νίκο. Όχι, όχι, εγώ θα δώσω το ρεπορτάζ το απόγευμα. Κανονικά ωραία, θα έχουμε στις επάλξεις. Γιατί με τον τελευταίο που κάνατε μαζί εκεί ήμουν και εγώ εδώ πέρα κάπου, δεν πήγε σε καλό. Γενικά έχει κάνει τραγική σεζόν. Ποιο ήταν. Ο Μανώλης. Χιώτης. Όχι τραγική σεζόν. Ο Μαϊοσιώπης ξεκίνησε εξαιρετικά μέχρι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Κάτω και όλες μιλήσαμε μαζί, τον ήμνησε. Τα δύο τελευταία μάτς. Μου λέει σε ευχαριστώ, ωραία τα λες. Στα δύο τελευταία μάτς δεν βλέπετε. Όχι, εντάξει, έκανε okay. Ένα πέναλτι, έχασε την νίκη με τον Παναθηναϊκό. Σε εκείνο το μάτς όμως ήταν ο καλύτερος παίκτης. Και στο άλλο έπαιζε κουτσό και έχασε την νίκη με τον Πανετολικό. Κουτσό, μου άρεσε αυτό. Και ενδιάμεσα έχει κάνει κακή εμφάνιση με τον Ατρόμητο. Ατρόμητο και Πανετολικό είναι τα δύο μάτς. Τα οποία ήταν πολύ κακό. Όπως ήταν όλη η ομάδα βέβαια, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Νομίζω μεγάλο ότι σήμερα δικαιούνται τα παιδιά τι? Να έχουν πολλή ώρα για ΠΑΟΚ. Να, τώρα ναι, ναι. Να αλλά ξέρεις τι έμαθα όμως. Τι? Ποιος δεν θα έρθει σήμερα. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος έχει, καταρχήν επειδή μιλούσα μαζί του Παρασκευή, είναι όντως... Είναι χάλια. Είναι χάλια. Βλέπει ένα ετό με δύο κεφάλια. Ναι. Έγινε ακόμα πιο χάλια με το. Έχει το καταρροή. Έχει καταρροή. Έχει καταρροή. Μπούκομα, γαστρεντερίτιδε. Τον έχει πιάσει. Πήγε τι στα είναι χιόνια. Αυτό, όλο μα όλα μας είδα κακά. Πήγε στα χιόνια τόσες μέρες και τον πήγε τώρα. Μας φάγατε. Φεράντζα. Μας φάγατε. Λοιπόν... Εμείς πέφτουμε τα μηχανάκια. Μας φάγατε. Πες πρωτάθλητης ο ΠΑΟΚ, πες. Δες τι γίνεται. Το πρωτάθλημα το πήρες, είναι δικό σου. Τέλος το πήρες. Το κάρμα είναι. Τώρα έχουμε δρόμο. Το κάρμα είναι, γύρισε το 19, τελείωσε το 18. Ναι. Πάει το 18. Βλέπω και η Αγγλία. Χρήστο, και η Αγγλία και η Ελλάδα γυρίζει. Η χειρότερη χρονιά στη. Υπάρχει η Βασίλης. Ποια είναι η χειρότερη χρονιά. Στη ζωή μου. Για ποια είναι. Για πολλούς. Για προσωπικούς, για επαγγελματικούς. Για επαγγελματικούς δεν είμαστε. Καλά πάμε. Ενώ από οικονομικής άποψης. Οπαδικούς δεν θα πεις. Οπαδικούς. Γιατί επειδή πήρε τον Άμπλο ΠΑΟΚ. Τι πήρε. Α, το θεωρείς, πήρε. Αυτό πήρε ο ΠΑΟΚ. Α, τότε γιατί. Yeah, γιατί είναι η χρονιά έτσι. Μην κάνεις κύριο νομίζω, εγώ ποτέ δεν σε έχω προσβάλει. Γιατί ρε φίλε είσαι τέτοιο. Όχι, γιατί αποκλείστηκα από τον Εργοτέλη. Έχει κάνει, έχω αποκλείστηκα από τον Εργοτέλη. Γιατί εσύ πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Αντί να πεις ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Εργοτέλη και σε άφησε ελπίδες για να περάσει το κύπελλο. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Αν είχες χάσει τον Εργοτέλη θα είχες αποκλειστεί εσύ. Ναι, θα κερδίζεις τα σπάτα.
Πάλι θα αποκλειώσουν. Πώς θα αποκλειώσουν. Αν είχες χάσει από τον Εργοτέλη. Ναι, μπορούσα να φέρω ισοπαλία. Πάλι θα έχεις αποκλειστεί. Πώς θα αποκλειστώ. Γιατί δεν θα έχανα εγώ από τον Εργοτέλη. Με χ θα περνούσαμε και δύο. Φίλε, δεν θα έχανα. Μα με χ θα περνούσαμε και δύο, ρε φίλε. Δεν θα ήθελε μόνο νίκη. Τώρα ήθελε μόνο νίκη. Το κέρδισε και ήθελε μόνο νίκη. Μα δεν θα έχανα, λέει. Πες το ένα ευχαριστώ που κέρδισε τον Κολοσσό. Το είπα όταν ήρθα. Το είπε. Σε αντίθεση με εμένα. Δεν είπε ευχαριστώ. Που τον έσωσα κανονικά. Εκεί βλακεία κάνει. Εκεί ακού τον Ξανθό. Φυσικά. Εκεί ακού τον Ξανθό. Που ήρθε και στα γραφεία επίσκεψη. Εγώ, φίλε, ο Δαμιανίδης τον άκουσε. Ο Ξανθός τι είπε στα γραφεία που ήρθε. Φαντάζομαι. Δαμιανίδη. Δεν ξέρω, φίλε, με τον κύριο Γουλιέρμο. Τον... Τέλος. Πρέπει ο Καστρίτης ο καημένος. Επίσης να πούμε τον κύριο Γουλιέρμο, αυτές οι φωτογραφίες που τις βγαίνετε και στα γραφεία δεν είναι δηλαδή κάποιος παπαράτσι. Θέλετε και τις βγαίνετε. Γιατί, τι. Καλά είναι με την κοιλιά του όπως είμαι εγώ. Να ρουφήξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Να μην βγει φωτογραφία, ρε φίλε. Πρόεδρος του ΑΕΜ με σκισμένο το τζιν, γιατί την κοιλιά και το φραπέ μπροστά. Δεν φοράω σκισμένο τζιν, ρε φίλε, και δεν με πειράζει. Κοροϊδεύεις με σκισμένο. Γι' αυτό σε λένε ταβερνιάρι. Γιατί μια χαρά δεν είναι το τσιμό μου, τι έχω. Μάρι, τι έχω. Ρε. Καλή χρονιά, αγόρι μου. Τι. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις εδώ. Τζινάκι. Σταράκι, τι άλλο. Με εξαίρεση το φαγητό που τρως πάλι τα δικά μας πράγματα, φίλε, εμείς δεν τρώμε τις άρξεις. Αν ξανάρθω στην άρξ και με κοιτάξετε με μισό μάτι, ειλικρινά. Γιατί τα τρως πάλι τα φαγητά. Φύγε από εδώ. Αργεντίνο που πήρε Ολυμπιακός. Τι. Α, το Σολδάδο. Τι είναι. Εγώ νομίζω Μπάση. Τι έκανε? Μην πει τίποτα. Α, εντάξει, καλά. Κλείσει, έχουν πολλά να πούνε για το θρίλερ, πυριο θρίλερ. Θα μιλήσουν για το πυριο θρίλερ, ναι. Σε φοβερό δίλημα. Σύντροφε. Βέβαια! Πολύ δίλημα έχει. Γι' αυτό για να το σκεφτεί. Πήγε στο Ντουμπάι. Ξέχνα βασιλικές ρετσίνες, πρίγιο. Όπως το κούδαμε τον Ολυμπιακό. Ξέχνα βυθούς. Ξέχνα ρουμενκόλες. Υγρασίες, Σαουδική Αραβία. 4,5 μίζερα χρόνια. Χωρίς τίτλο στην καριέρα σου, μικρέ Βιέρι. Μικρέ Βιέρι. Πώς ξαφνικά ηρωνεύεται. Δεν πειράζει. Πώς ξαφνικά. Το θυμάσαι το Βιέρι όμως. Ναι. Με 10.000 τέτοιο. Πληρώνονταν στην Αταλάντα με τα γκολ που θα βάζε. Τέτοιο συμβολίο κάνει στο τέλος. 10.000 βάζει γκολ. Καλά, στα πόσα του. Ναι. Εντάξει, ναι, φίλε, περίμενε στα ομάδες, 50 τόσα του. Ναι, άλλαξε πολλές ομάδες. Που είχε ευχαριστήσει ποιον. Ποιον. Για το σέρβις που του παρήχε. Τον Μιχόπουλο. Δεν θα τον ξεχάσω, λέει, ποτέ. Γρηγόρη Γεωργάτου. Ευχαριστώ πολύ τον Γρηγόρη, το είχε πει. Ναι, δεν το ξεχνάς αυτά. Δρόμο, φεύγουμε. Την Πεκτούρα. Τι πήγα να πω, ρε, εσύ. Πρέπει να το δίλημά του πιο μεγάλο και από του Κούδα όταν τον πήρε τηλέφωνο Ολυμπιακός. Και τον είπαν, γεια σας, τον κύριο Κούδα. Είμαι ο φροντιστής του Ολυμπιακού, ο γενικός αρχηγός. Άντε ρε σάχλα τώρα, μπαμπά, τον πρέπει να ακούστηκε το κλακ και... Σε εσάς δεν χρειάστηκε να πάρουν τηλέφωνο. Όλοι κατεβαίναν έτσι, κοφίδιδες και τα λοιπά. Τα ξέχασες. Φυσικά, καλά εννοείται. Άντε κακομύρι. Καλά εννοείται. Γιατί ο Κούδας τι έκανε. Πριν του πει ο άλλος από πού είναι, από τον Πειραιά τηλέφωνο. 12 και 4 είναι. Είμαι χαρούμενος που ανήκω εις τον Ολυμπιακόν. Ακούστηκε το κλακ προς τα κάτω. Φεύγουμε. Γεια σας. Ακολουθεί εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Ή μπορεί και 25 με τα εκατομμύρια του Πρίγκοβιτς. Καλό! Καλό! Ωραίο! Ωραίο! Ναι, μπορεί να είναι και 26. Γιατί τόσοι θα γίνουν οι τίτλοι του ΠΑΟΚ σε 15 χρόνια. Περίμενε, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Περίμενε. Περίμενε, στα επόμενα 15. Θα γίνουν 26 τίτλοι. Το Άρης δηλαδή. Στις 4 στο ποδόσφαιρο. Βάλε και το βάλε, βάλε και το χάντμπολ. Αύριο η Τρόικα δεν χάνεται με θεματάρα για παραδόπιστους ποδοσφαιριστές και δώρα Opticon Express. Δεν κοροϊδεύουμε, με θεματάρα για παραδόπιστους ποδοσφαιριστάς και δώρα πλούσια ολοκένουργια από τα Opticon Express. Έτσι, 4 παρατέρατο, ο Γιώργος Αγόρας θα βγάλει ζωντανά το αγοράκι που ζωγράφιζε στα σπάτα το σκίτσο με τον Πρίγιοβιτς στο μπλοκάκι του. Έτσι, από το Μπέργκλερ στην Καλαμαριά, στην Μεταμορφώσεως 5, το Βασίλειο των Μπέργκερ, στην ανατολική μεριά της πόλης, να έχετε μια Bloody Rocking Monday. Χρόνια πολλά και καλά στις Γιάννες και στους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα. Δηλαδή, στην μισή και παραπάνω πατρίδα μας.